Είμαστε ήδη μέσα. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης. Δείτε γατάκια πώς γίνεται το ραδιόφωνο. Πάρτε μαθήματα. Τα λέμε αυτά στην αρχή. Δεν αρχίζουμε κατευθείαν. Κάτι ξέχασες να πεις. Κατελημένη συχνότητα. Τα έχω διαβάσει στα σος. Τα έχω διαβάσει. Η εκπομπή λέγεται Κουβέντα στην Τρόβλιο. Η αγαπημένη σας σταγόνα. Η σταγόνα, είπαμε διάφορα. Δεν είναι το κοινωνικό βασανιστήριο. Βρισκόμαστε στην Τρόβλιο των χαοτικών ραδιοζωνών και στάζει. Τα παπάρια μας όλα. Ξεκινάει Κουβέντα στην Τρόβλιο. Η εκπομπή αυτή θα ασχολείται με το κάψιμο της καθημερινότητας, τη φρίκη που ζούμε όλοι μας και το τρόλινγκ. Το ράδιο ψαλίδι εδώ στο Ρέθυμνο. Ακούω, αλλά ακούγεται πολύ χαμηλά στο βάθος της σπηλιάς. Από τη σπηλιά βγαίνουμε κι εμείς άλλωστε. Τα αντριβόλη στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, από Θεσσαλονίκη παίρνουν τα παιδιά. Μας ακούνε και από εξωτερικό, ρε. Ωρε, σιγά μη σας πέραμε και από τη συγκέντρωση. Να σας κάνουμε σοβαρή τοποθέτηση. Ένα ρεμπού, ένα ρεμπού, αλάνι. Θα κάνω τριγωνομετρική κίνηση στο ραντάρ. Α, για κάνε μία. Μας λέει, μόλις σκοτώσετε το Beethoven με ένα βλέμμα σας ξεφτύλισα, you motherfuckers. Από την άποψή μου, γιατί εγώ είμαι στο χώρο εργασίας. Αν θες να πάμε να πούμε μια μπύρα, να σου πω ό,τι θες. Αυτό τι είναι, ραντεβού θανάτου? Όχι, δεν είναι ραντεβού θανάτου. Ραντεβού θανάτου είναι αυτό με μένα. Ωραία, ωραία. Είπα να πούμε να πούμε μια μπύρα, να συμφωνήσουμε. Ευερεστική. Ναι. Θα μου κάνετε μια χάρη. Πέτε. Αν μπορείτε τώρα που θέλουν τα παιδιά με τις μηχανές, ναι, οι δικοί μας, να τους πείτε να πάνε πίσω από το μαγαζί, κύριε, να πίνουν τους καφέδες, γιατί εντάξει, τους βλέπει ο κόσμος και διαμαρτύρονται ότι η ελληνική αστυνομία δεν κάνει τίποτα, ότι καίνε βενζίνες. Ανοίγουν την πόρτα και είναι 15 αγριότουρκοι. Ξέρεις πώς είναι. Είναι αγριόγατες. Με μια σόμπα στη μέση και έψιναν κάτι κάστανα. Νιώσε τώρα. Έχει φύγει η φάση. Αέρα! 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 Τελειώσαν οι σταγόνες. Τελειώσαν οι σταγόνες, λοιπόν. Τελειώσανε. Τι κάνουμε, παιδιά? Καλά είμαστε. Ποια εκπομπή είμαστε? Είμαστε... Κουβέντα στην Τρόγλη. Ακούτε την Κουβέντα στην Τρόγλη. Στους 93,8. Κατελημένη συχνότητα. Τι συχνότητα? Κατελημένη. Λοιπόν, είμαστε τρογλωδίτες στα χαοτικά FM των ραδιοζωνών. Είμαστε η μισή. Είμαστε η μισή, αλλά θα έρθουν σε λίγο. Λείπει Θεό και Μπού. Η μισή από το στούντιο, όχι η μισή τρογλωδίτες γενικά. Ναι, ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είμαστε πολλοί. Είμαστε λεγεώνα. Ερχόμαστε. Είμαστε σπίτια σας ήδη. Εγώ είμαι ήδη μέσα σας. Λοιπόν, ακούτε την Κουβέντα στην Τρόγλη. Είμαστε αυτοί. Επικοινωνείτε ζωντανά με το στούντιο. Ποιος θέλετε 27 ευρώ. Τα θέλει κάποιος? Θα παίρνω. Ωραία. Επικοινωνείτε μαζί μας. Μεδούλη. Θα τα διαβάσω όλα. Ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης. Στους 93,8 στα FM. Το σταθερό τηλέφωνο μας είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι 210-77-23-144. Η απόλυτη αρμονία αριθμών στη σειρά. Όλα αυτά σημαίνουν ραδιοζώνες. Και μετά το κινητό 697-56-56-265. Αυτό σημαίνει ανατρεπτικής. Το παίρνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Άμα προσθέσεις αριθμούς δηλαδή και ναι, βγάλεις το πηλίκο. Ναι, αριθμούς, ναι. Okay. 697-56-56-265, ξεκάθαρα. Κάντε την πρόσθεση μόνοι σας σπίτι και... Και θα βγαίνει ανατρεπτικής έκφρασης και το έκφραση μαζί και μετά επικοινωνείτε μαζί μας στο www.radio98fm.org. Μπαίνετε μέσα, μας βλέπετε. Σας βλέπουμε και εσείς, στέλνετε το μήνυμα εκεί στη φόρμα στα δεξιά. Προσοχή να αποδείξετε ότι είστε άνθρωπο και δεν είστε ρόμποτς. Οι μηχανές είναι κοντά. Πρώτο μήνυμα από Αλκίνο Μπούκουρα, δεν κερδίζει κάτι γιατί το ξέρουμε καλά, οπότε εντάξει. Θα φανεί ότι τα δίνουμε στους φίλους μας τα δώρα. Από την επόμενη εκπομπή όμως αυτός που θα στείλει το πρώτο μήνυμα κερδίζει κάτι. Δύο καφάσια μπύρες άδεια. Όχι, θα το πάσουμε εκείνη τη στιγμή. Okay. Ζητάει εκπομπή ASMR τώρα. Όποιος δεν ξέρει, το ASMR είναι αυτά τα βίντεο στο YouTube για να χαλαρώσεις. Που με ένα άλλο όλη ψιθυρίστα. Α, θέλεις να μιλάω. Ναι, και έχει ήχους, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και καλά tapping, τέτοια πράγματα. Και τέτοια κάνουν και αυτά. Αυτό τι ήτανε? Έχει διάφορα τέλος πάντων. Φλαπ, 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 φλαπ. Φραπ, 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 φραπ. Φλαπ, φλαπ. Να κάνω την εισαγωγή. Εδώ σε εισαγωγή, ναι. Απέναντι δεξιά μου, δηλαδή διαγώνια δεξιά μου, είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, Παλικάρης.
Ο οποίος όταν το λες τις τρως, εγώ δεν με ξέρει, δεν τις τρώω. Παρακαλώ. Εγώ είμαι ο Παπαγιαννά και δεξά μου είναι Ξεφτέρης. Γεια σας, εγώ είμαι ο Ξεφτέρης. Για δώσε λίγο ρε Ξεφτέρη καλύτερα. Γεια σας, εγώ είμαι ο Ξεφτέρης, Θεοδόση, έλα μέσα γάμο το Χριστός. Ο Θεοδόση μας κρύβεται. Λοιπόν, είναι στο διπλανό θάλαμο, στο διπλανό σπήλαιο για την ακρίβεια. Αλλάζει, κάνει μακιγιάζ για να έρθει εδώ. Θέλει να είναι πιο επίσημος. Μπράβο, παρόλο που δεν έχουμε οπτική εικόνα, ο Θεοδόσης είναι πάντα έτοιμος για τους φαν, γιατί θα μαζευτούν εδώ απ' έξω και θα κατακλείσουν τη φάση, οπότε να είναι έτοιμος. Ρε, μοιράζει αυτόγραφα ρε, είναι έξω και μοιράζει αυτόγραφα τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε δει έξω, παίζει μακιγιές. Ξέρω το λόγο για τον οποίο ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή και μακιγιάρεται και έρχεται εδώ πέρα, γιατί... Θα σας το πω αργότερα όμως, γιατί τώρα δεν έχουμε πει τα βασικά ρε παιδιά. Και εγώ νομίζω ότι ξέρω τι παίζει. Δηλαδή... έγινε λαϊκό προσκύνημα, ρε παιδιά. Πώς να το πω, θα το πω αργότερα. Μας έστειλε ο Παντελίδης μήνυμα, μαγκές. Πώς είναι ο Χέντριξ, τι κάνει η Τζόπλιν. Λοιπόν. Στο νησί δεν είναι κι αυτός. Παντελίδης, πάμε στοίχημα. Πρώτος, πώς θα μου στείλετε το δώρο. Είπαμε από την επόμενη, Παντελή. Λοιπόν, Παντελή, αρχικά εσύ είσαι άειλος αυτή τη στιγμή. Οπότε είσαι μαλακές, δεν χρειάζεται. Όχι, άλλος είναι ο άειλος. Υλικά πράγματα. Άειλος είναι κι αυτός αυτή τη στιγμή. Μη κοιτάς τώρα όλα αυτά που λένε. Άειλος είναι, έχει πεθάνει ο Μαν. Και όχι μόνο έχει πεθάνει κιόλας και δεν του έχουν φερθεί και καθόλου καλά. Έχω μάθει εγώ με τις πηγές μου εκεί πέρα ψηλά. Εμείς οι δημοσιογραφίσκοι, να πούμε που. Εκεί πέρα κάτι άγγελοι του έχουν κάνει κάτι μαλακίες. Του Τσάρλι. Κάτι αρχάγγελοι του έχουν κάνει κάτι μαλακίες. Κάτι σεξουαλικές παρενοχλήσεις την ώρα που τον πηγαίνανε στον παράδεισο. Κάτι ο Άγιος Πέτρος του ρίξε πακέτο γιατί οι σφραγίδες δεν κάνανε. Δεν ήταν γνήσιες. Χρυσές. Δεν ήταν γνήσιες. Χρυσές, καλά το λες. Έχει γραφεί ο Κρατέγκας στον παράδεισο. Τι φάση. Τι νομίζεις. Πήγετε στο δεύτερο, βγάλετε το ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου για να τυχοκολληθείτε. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω στην εφορία, sorry, μια παρένθεση. Αφού ρε φίλε, αυτό που έχω να κάνω είναι στον τρίτο. Και είναι πολύ γρήγορο και μετά τον τρίτο πρέπει να πάω στον πρώτο και μετά τον πρώτο να πάω στο δεύτερο. Γιατί δεν αλλάζει τη σειρά των ορόφων, ρε παιδιά. Βάλτε τα ανάποδα. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Ναι, ρε Χαζούλη, αλλά η σειρά των ορόφων είναι με μια λογική που δεν είναι η λογική του τι εσύ θέλεις για την ημέρα που πήγες. Μα όχι, σου μιλάω τώρα για αυτόν που πας, ας πούμε, και ξεμπερδεύεις το πεντάλεπτο με αυτό. Ένα χαρτί απλό, ρε παιδί μου. Που το βγάζει οποιοδήποτε. Ξέρω, δεν ξέρω τι χαρτί είναι αυτό. Υπάρχει λόγος που είναι στον τρίτο. Αυτό. Γιατί, για να γυμναστώ. Ναι. Για να έχει χρονική διαφορά ο ένας με τον άλλον, στο να μην δημιουργείται ουρά. Όχι, γιατί δεν έχει ασάνσερ ποτέ, ας πούμε. Να πας να βγάλεις το χαρτί, μετά πας πίτσου να εξαπλώσεις τον καναπέ σου και μετά να λες κιόλας ότι δεν γίνεται και δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί αυτό είναι που σε φέρνει στον καναπέ σου και μετά παθαίνεις καρδιές και χιλιάδες πράγματα, φίλε. Ενώ αν πας στην εφορία, γυμνάζεσαι πάνω κάτω σαν το μαλάκα. Έχω κι άλλο. Για πες. Το άλλο είναι με τις τράπεζες. Αφού οι τράπεζες έχουν, ξέρω εγώ, 250 νούμερα να κόψουν. Αφού οι τράπεζες είναι τράπεζες, γιατί δεν παίρνουν φωτιά. Άλλο αυτό, καλή παρατήρηση. Γιατί όμως αφού έχεις 250 νούμερα να κόψεις, γιατί δεν βάζεις είσοδο ρε φίλε, να το κάνετε private party, να μπείτε 250 να γουστάρετε. Κοίτα. Και πάω εγώ και περιμένω με το νούμερο. Μία ή άλλη πληρώνει. Και μετά μένω έξω. Μία ή άλλη πληρώνει σε τόκους. Δηλαδή, ό,τι και να θες να κάνεις, θα στα πάρει η τράπεζα. Με χρεώνει και για το χαρτάκι, για το νούμερο δηλαδή. Σίγουρα δεν κάνεις μια ανάληψη κατάθεση κάτι. Όχι. Τι μπαίνει να κάνει στην τράπεζα. Για ανάληψη δεν πρόκειται να κάνει σίγουρα. Μόνο και μόνο για ληστεία θα μπει στην τράπεζα. Πάω γιατί έχει ερκοντήσιο το καλοκαίρι. Α, τότε δεν σε πειράζει κανεί. Δεν σε ακουμπά κανεί. Παίρνει την καρτάκι και κάθε την γωνία. Αυτά σημαίνουν. Περιμένει τη σειρά. Ωραία, λύσαμε τις απορίες του Μεδουλιού. Θέλετε να προχωρήσουμε σαν σήμερα ή δεν έχετε κάτι να πείτε. Έχω πολλά να πω. Α, έχετε, ωραία. Σήμερα δεν έχω να πω, δεν έχω να πω. 18 Μάη 2016. Ανατολή. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 το πρωί, φίλε Άρη Παπαγιαννάκη και φίλε Λευτέρη Ξεφτέρη και φίλοι εσείς εκεί έξω. Και έδισε στις 8, 20 και 32, να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Και η Σελήνη είναι 12 ημέρων, είναι αρκετά μεγάλη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Ένα. Αλλά πάμε λίγο πιο απλά. Γιορτάζουνε ο Εφράσιος, Εφρασία... Ιούλιος, Ιουλία. Δεν νομίζω να ξέρετε κάτι. Φαΐνη. Ιούλιο, δεν ξέρω. Από μια σειρά έναν τύπο. Ιουλία θα μπορούσε. Ιουλία ξέρω. Πιο ξέρω τρεις Ιουλίες. Ωραία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά Ιουλίες που ξέρω. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο του AIDS, φίλε. Φύγε, ρε. Δεν το καταλαβαίνω γιατί να γίνει Παγκόσμια μέρα για την ενημέρωση για το εμβόλιο και να μην γίνει Παγκόσμια ημέρα για το εμβόλιο. Τέλος. Για να ενημερωθούμε, κάποιο λόγο θα υπάρχει. Και ποιο εμβόλιο είναι αυτό.
Να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση της ομιλίας του τότε Προέδρου των ΗΠΑ Bill Clinton στο Πανεπιστήμιο Morgan 18 Μάη του 1997, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά του AIDS εντός μιας δεκαετίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες, το εμβόλιο κατά του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Άρα γιορτάζουμε μια μέρα για κάτι που δεν έχει γίνει. Αλλά ενημερωνόμαστε γι' αυτό. Ναι, ενημερωνόμαστε ότι δεν έχει γίνει. Ωραία. Στο στούντιο μπήκε ο Θεοδόσης. Του έμφυα χρωστάει τις δόσεις. Βαρύς και θα κάνει δηλώσεις. Για πες ρε Θεό, όλα καλά. Όλα καλά. Και τα κουκιά μπαγκλάνε. Τι λέει παιδιά, πώς πάμε. Καλά. Τροφοδοτείτε εδώ, δυνατή, ακούω, βρίζετε το Χριστό. Μαγκές, συγκεντρωθείτε λίγο. Έχω να σας διαβάσω κάτι πολύ σημαντικό. Μάμρα, εσύ πρέπει να τα ακούσεις τώρα που βγαίνεις έξω. Λοιπόν, Πορθητής. Σήμερα ο δεξιαστικός χώρος προέβη σε μια υπερεπαναστατική πράξη στο Πάντιο. Ομάδα μαυροφορεμένων καγκουρόπεδων με κουκούλες, κάποιοι φορούσαν και αρνετιές, με δύο καθηγητάδες, ανερχοπατέρες τίγκα, στην κρεατίνη και με εμφανή την ανικανότητα εκφοράς λόγου, έσκησαν αφισάκια από τις ΔΑΠ, τραμπούκισαν κάτι κορίτσια και έκαψαν τις κάλπες σε κάποιους αίθουσες. Το χάνει της υπόθεσης είναι ότι στο σακίδιο παραλίας, μέσα στο οποίο είχαν τι, αντιλιακά, που κουβαλούσαν οι κορασίδες τρελοπαρέας. Σε άλλα νέα, οι εκλογές θα επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα μάλλον. Άλλο ένα κτύπημα στο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Έβγε. Να είσαι καλά, ρε Πορθητή. Να είσαι καλά, Πορθητή. Εγώ τώρα τι να πρωτοσχολιάσω από όλο αυτό εδώ πέρα. Τι θέλει ο τύπος. Το πρόβλημα ποιο ήτανε. Το πρόβλημα ήταν ότι ήτανε καγκουρές, ότι φοράγανε κουκουλές, ότι ήταν με δύο καθηγητές ή ότι ήταν την κρετίνη. Και τι δουλειά έχει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω για σένα, πάντως εγώ είμαι κατά, ας πούμε, των εκλογών με τον οποιοδήποτε τρόπο, ας πούμε. Αυτός τι θέλει, είναι μαϊμού αράν. Δεν ξέρω. Μακάρι, ρε, φίλε, να μου δινόταν και εμένα ευκαιρία να μπορούσα. Να μου δινόταν η ευκαιρία, οι κατάλληλες συνθήκες, να μπορέσω και εγώ να πάρω την κάλπη, να την πάρω αγκαλιά, να τρέχω και να φωνάζω «Ου, την πήρα, είναι δικιά μου» και να την καίω και να την κατουράω, ας πούμε, στη μέση του δρόμου, έτσι. Οι εκλογές γενικότερα στα πανεπιστήμια είναι θεμελιώδης δικαίωμα, ξεφτέρει, και δεν μπορούμε, γιατί έτσι στηρίζεται το υγιές μας σύστημα και τα παιδιά μαθαίνουν, ας πούμε, τα λαδώματα, το να μπαίνουν έτσι. Πού χαλάστηκε το παιδί που χαλάστηκε. Εγώ μπορώ να. Αν ισχύει βέβαια, μπορώ να χαλαστώ για ένα πράγμα. Γι' αυτό που λέει ότι χτυπήσανε, λέει, κάποια κοριτσάκια. Τραμπουκίσανε. Μόνο γι' αυτό, ρε φίλε. Αν και αυτό τώρα δεν ξέρουμε και αν έχει συμβεί 100%. Το θέμα είναι να μας στείλεις ένα μήνυμα να μας πεις πού προβληματίστηκες ακριβώς. Τι, γουστάρεις σε εκλογές και σπάζεσαι. Μήπως είναι γαύρος και είναι παρεξηγημένος από χθες. Και σπάζεσαι. Μήπως είσαι γαύρος. Μπαίνει και τούρτα στο στούντιο. Πες μας, ρε παιδί μου. Έλα, τούρτα άραξε. Άραξε. Πες μας, παίζει και μικρόφωνο. Άμα είσαι γαύρος, ρε παιδί μου, εντάξει, ξεκόλλα. Δεν φταίνε αυτά τα πράγματα τώρα. Τι να κάνουμε. Ηρέμησε και δεν σου καλά. Λοιπόν, εντάξει, αφού ο Μάνε εδώ πέρα, ο φίλος, δεν μας στέλνει να μας συνεχίσει να μας πει το πού χαλάστηκε και γιατί χαλάστηκε και γιατί τόση ηρωνία κιόλα. Πορθητή, σε ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε στοίχημα, θα ξαναρθείς. Ο Παντελίδης λέει εδώ πέρα, κρίμα που δεν κερδίζω γάμο το Θεό μου, ούψ, με άκουσε. Παντελίδη, αυτά παθαίνεις, μη φωνάζεις δυνατά εκεί που είσαι, αγόρι μου. Συνεχίζουμε σαν σήμερα. Πάμε σαν σήμερα, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σαν σήμερα. Λοιπόν, δεν ρεπάρουμε, Μεδούλη. Ναι, αφαιρέθηκα για μία στιγμή. Μπορώ να σας πω με μεγάλη συγκίνηση ότι σαν σήμερα ξεκίνησε η ιστορία του Europa League που ονομαζόταν έτσι μέχρι το 1971, μέχρι το 2009. Όχι ψέματα, μέχρι το 2009 ονομαζόταν κύπελλο UEFA. Κάτι τέτοιο. Αυτό, σαν σήμερα. Αλλά μέσα σε αυτό, γιατί είναι πάσα το θέμα. Είναι η ιστορία της Λίβερπουλ. Oh. Πολύ σημαντικό. Ιδρύθηκε από τύχη τελείως. Έφυγε η... Να δεις πώς τη λέγανε. Η Everton εγκατέλειψε το γήπεδο που έπαιζε γιατί είχε ακριβό ενίκιο. Και αυτός που το είχε έφτιαξε μια ομάδα για να μην το είχε άδειο.
Και έτσι δημιουργήθηκε η Λίβερπουλ, παιδιά. Οι οποίοι είναι οι αντίστοιχοι ερυθρόλευκοι της Μεγάλης Βρετάνιας. Όχι του ξενοδοχείου, της χώρας. Κάντε κάτι στον δόντου Λευτέρη. Συγγνώμη, ναι. Έχει πάρει πάρα πολλά κύπελα. Μπορώ να τα αναφέρω όλα. 1901, 6, 22, 23, 47, 64, 66, 73, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90. Όλα δηλαδή. Μέχρι σήμερα. Δεν τον είπες και τυχαία σαν τον Ολυμπιακό. Ναι, και έχω πάλι κάτι σε Ολυμπιακό. Η ιστορία της Σεβίγης, Σεβίλια, Σεβίλης, Σεβίλια για τα, στα ισπανικά. Πάλι αυτή ιδρύθηκε, την ίδια τέτοια. Οι οποίοι λέγονται και... Περίμενε, Los Rojiblancos, δηλαδή οι ερυθρόλευκοι. Αυτά από τα αθλητικά. Μετά έχω μάχες. Αλλάζει η φάση. Πάει μάχη-μάχη και καταλήγει πιο άσχημα ακόμα. Θάνατος. Αυτοκτονία. 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 Δώσε. Θες μάχη-μάχη. Μάχη των Δολιανών. Πολύ γνωστό. Εξήγησε. Η μεγάλη νίκη στο Βαλτέτσι. Με τον Νικηταρά. Σύγκρουση, κακό, μάχη, πήγαν πίσω τρέχοντας. Δεν έγινε ποτέ. Οι δικοί μας. Όχι, οι δικοί μας νίκησαν. Αλλά, απ' την άλλη, επειδή είμαι, μ' αρέσει να είμαι ίσως, έχω και μάχη αλλού. Περίμενε να το βρω. Η μάχη του Φραγκοκάστελου. Στην Κρήτη, στα Σφακιά, όπου χάσαμε. Και εκεί υπάρχει και το, δεν ξέρω αν ξέρετε, για τους δροσουλίτες που λένε κάτω στην Κρήτη. Βέβαια. Από εκεί ξεκινάει η φάση με τους δροσουλίτες, παιδί μου, που και καλά η λαϊκή παράδοση λέει ότι είναι οι σκιές των αυτών που πολεμήσανε, αλλά οι επιστήμονες... Τους βλέπεις ακόμα. Ναι, το ξημερώμα τους βλέπεις ακόμα. Τα ξημερώματα, ναι. Όταν έχει νηνεμία και είναι καλή τέτοια. Οι επιστήμονες είπαν ότι είναι οπτικό φαινόμενο που εμφανίζεται στο τέλος του Μαΐου και τις αρχές του Ιουνίου στη παραλιακή πεδιάδα του Φραγκοκάστελου, ανατολικά της χώρας Φακίων, στην Κρήτη. Και ότι πρόκειται για ένα ανώτερο φαινόμενο αντικατορπτισμού, Φάτα Μοργκάνα, και ίσως λέει να ευθύνονται για αυτές τις σκιές από την απέναντι μεριά, παραλιακά της Λιβύης ουσιαστικά, κάποιες φιγούρες από απέναντι να δημιουργούν τις σκιές από τη δικιά μας μεριά. Φίγε, πολύ ωραίο. Δροσουλίτες, ναι. Δηλαδή κάθονται αυτοί εκεί πέρα, κάνουν μαλακίες και εμείς πιστεύουμε ότι είναι φαντασμένα. Λέει, υποθέτουν ότι οι σκιές ανήκουν σε στρατιώτες που γυμνάζονται στις ακτές της Λιβύης απέναντι από τα Σφακιά. Κάθε μέρα πάνω σε άλογα. Δεν γιατί... αποκλείουν οι αιτίες της δημιουργίας τους να είναι και καθαρά ψυχολογικές, βέβαια. Γιατί... Παίζει και αυτό. Λέει, ο μύθος λέει. Ο μύθος. Η φάση λέει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν τύποι οι οποίοι είναι πάνω σε άλογα και πηγαίνουν καλπάζοντας όπως πηγαίνανε για να δώσουν τη μάχη τους τότε, ρε παιδί μου. Και θέλω να πω εγώ τώρα, οι στρατιώτες τι έχουν άλογα. Άλογα. Δεν ξέρω. Δεν λέει κάτι για άλογα. Να μου φέρει. Για να μιλήσει και ο τρογλωδίτης 5. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλά ακούω. Για ξαναδώσε. Έλα, τεστ. Ένα, δυο. Κουβέντα στην τρόγλη. Όχι. Ένα. Τέσσερα. Τέσσερα. Τι έγινε. Οκ, εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Όλα καλά μέχρι που πήγες εσύ και από την ώρα που σε είδα έχω τελείως τρελαθεί. Κοκκίνου. Λοιπόν, έσκασε sorry, και μπου, έχεις σκάσει και ξεφτέ, έχεις σκάσει και Θεό, έχεις σκάσει και Μεδού, Τρογλωδίτης 5. Κακό κοκό. 6, 7, Τούρτας. Τουρτίνιο. Είμαστε πολλοί, εγώ το είπα πριν. Είμαστε πολλοί, ίσα ίσα που χωράμε και συνεχίζουμε λοιπόν. Να πάω και στην αυτοκτονία, τελειώνουμε. Δώσε και μια την αυτοκτονία να τελειώσει σαν σήμερα. Ο γνωστός Ιαν Κέρτης, τον Joy Division, σαν σήμερα αυτοκτόνησε στην κουζίνα του. Μάλιστα. Και επίσης ήταν και οι πρώτοι και ήταν να φύγουν για tour στο Αμέρικα. Στην κουζίνα του. Στην κουζίνα του κρεμάστηκε με ένα καλώδιο, ναι. Μήπως θέλει να αλλάξει καμιά λάμπα. Όχι, ήταν επιληπτικός, υπέφερε, ήταν έτοιμος να το χωρίσει η γυναίκα του, είχε και βρει και μια γκόμενα και τελικά αποφάσισε να αυτοκτονήσει αφού κυκλοφόρησε το άλμπουμ του. Πολύ ωραίο. Αυτοκτόνησε, άρα δεν τον θάψανε. Για μια γκόμενα γινόταν. Παίζει, δεν ξέρω, τώρα Αγγλία, γίνεται πολύ προχώ η φάση. Δεν είναι, η εκκλησία της Αγγλίας, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, οκ. Το έκανε μόνος του. Και αυτό ήταν το σαν σήμερα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε και σαν αύριο. Να εγκαινιάσω αυτή τη στιγμή και τώρα ζωντανά την ομάδα στο Φουμπού, Κουβέντα στην Τρόγλη. Δημιουργήσαμε και ομάδα γιατί είμαστε τέτοιοι. Και εκεί πέρα μπορείτε να μας στέλνετε κι εσείς, οι αγαπητοί φίλοι, τα θέματά σας. Έχουμε κάποια θέματα, δεν ξέρω αν θέλετε να προβούμε σε αυτά, να δώσουμε φωνή στο λαό. Ο Πορθητής, άμα θέλει να μας απαντήσει. Πορθητής, ψάχνουμε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση.
πρώτη ερώτηση. Για τα πόσα. Και τα 1000 ευρώ. 1000 ευρώ. Θα ήθελα τη γνώμη του Μπου σχετικά με την κίνηση Μάτους κατά στον τάφο Φαΐλη Κρανιδιώτη, όπως επίσης και τη γνώμη του για το αισθητικό κομμάτι του εξαιρετικού λόγου του κόμματος, όλα αυτά σε συνάντηση με την κοινωνικοπολιτική περιραίουσα κατάσταση της χώρας σε σχέση με τις άλλες χώρες του τρίτου κόσμου. Όχι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, επόμενη. Λοιπόν, έχουμε πολλά. Για το Φαΐλο, ρε παιδί μου, τι, για το καινούριο κόμμα, νέα δεξιά και αυτά. Τι να πω. Είχε ένα σήμα, νομίζω, ένα πουλί με κάτι... Ένας αετός ήταν, από το τέτοιο, από τα τσιγάρα είναι τα... Πώς λέγω, μην κάνω και διαφημίσεις, δεν θυμάμαι. Τσέστρεφιλ, κάτι τέτοιο. Ναι, το φωτοσοπάρανε λίγο. Ούτε γενικότερα, εντάξει, ο Φαΐλος, γενικότερα ξέρουμε τι τύπος είναι. Είναι, νομίζω, το κατακάθι της δεξιάς, είναι ένα καθήκη. Πώς γράφεται το Φαΐλος? Φαύλος. Από εκεί, μήπως έχει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ήτα. Με ήτα. Ήτα. Δεν πειράζει. Ήτα τότε. Χαιρετίσματα στη Γιώτα από το Εγάλεο, μας ακούει. Τι να πούμε άλλο για το Φαΐλο, εντάξει, ναι, ωραία, φτιάξε ένα κόμμα. Το αισθητικό κομμάτι νομίζω ότι το μαρκετάρανε καλά, έτσι. Έτσι δεν μετράνε τα τέτοια. Αισθητικό κομμάτι τώρα, εντάξει, μάλλον βιαζόντουσαν, γιατί είπαμε, το πήραν όπως είναι, βάλαν λίγο χρωματάκι. Το όνομα, εντάξει, δεν πουλάει και τόσο, νέα δεξιά. Ξέρεις, είναι λίγο... Ναι, Νέα Δημοκρατία ή άλλη, πολλά καινούργια πράγματα. New project φάση, ας πούμε, θυμίζει. Καινούργια πρόσωπα, εννοείται. Εντάξει, ναι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Okay. Δεύτερη ερώτηση, θέμα βασικά, παύλα ερώτηση. Πανελλαδικές, λέει, 2016, στην ελληνική γλώσσα, γιατί έχουμε και μικρούς ακροατές, έπεσε η φιλία και μάλλον είναι και λίγο λιακοπουλίστικο, γιατί μας ρωτάει τη σχέση με τον υγό παιδείας φίλη. Φιλία, φίλης, ξέρεις και όλα αυτά. Είμαι υπουργός, ρε παιδί μου, ας γίνει θέμα το όνομά μου. Πανελλαδικές. Και γενικότερα να ζητήσουμε για τις πανελλαδικές, άμα θέλετε, να μου κάποιες εμπειρίες κιόλας. Να βγάλουμε τα λευκόματά μας από τότε που ξέρεις. Τότε η φωτο... Γενικότερα, εμείς βγαίνουμε. Όταν βγαίνουμε φωτογραφίες, είχε άλλα χρώματα η φωτογραφική. Εννοείται, εμείς είμαστε. Ήταν RGB τηλεόραση, καθολικού σωλήνα η φωτογραφία. Και φορούσαμε ποδιά όλοι. 80.000 πίξελες μέσα ένα κλικ. Και γενικότερα να πω κάτι. Θα την γαμίσω βέβαια την κουβέντα, αλλά εντάξει, την πειράζει, ρε παιδί μου. Οπότε μπορούμε να συνουσιαστούμε, το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Ότι καθόμαστε και βλέπετε από τα κινητά τα pixels και τέτοια καμερά μου τραβάει τόσο HD, τόσα megapixels. Και γενικότερα ξέρεις, το full HD που έχουμε από τα μάτια μας, το οποίο το επεξεργάζεται ο εγκέφαλος, το έχουμε ξεχασμένο. Δεν εκτιμάμε τίποτα. Τα ματάκια σου θες καλύτερα να έχεις φωτογραφία από το να κάτσεις, να αντικρίσεις και να εκθαμβωθείς από οτιδήποτε, από έναν τοπίο, από έναν άνθρωπο, από κάτι. Θέλουμε σε φωτογραφία, εκείνη τη στιγμή δεν το βλέπουμε. Δεν του δίνουμε σημασία, έτσι. Τόσο σκατένιοι είμαστε, αυτό μας αξίζει. Θάνατο και σκατά στο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Έχουμε δύο μηνυματάκια. Το ένα είναι από τη Νέα Δεξιά. Το καινούργιο κόμμα, ξέρετε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα σας κλείσουμε. Θα μας κλάσετε. Και απάντησε και ο Πορθητής. Όχι και Αράν. Ρε παιδες, δεν σας έβρισα και τη μάνα. Ευχαριστούμε, ρε φίλε, να είσαι καλά. Οι φοιτητικές ήθελες να γράψεις. Οι φοιτητικές είναι. Τέλος πάντων, εκλογές προφανώς και συντελούν τη δημιουργία φοιτητικού συνδικαλιστικού οργάνου, το οποίο, αν έχει ταξικά χαρακτηριστικά, ασκεί πίεση στο αστικό δεσμικό σύστημα της Πριτανίας. Επίσης, μου τις πάνε οι κάγκουρες. Όταν δέρνουν τα ΚΝΑΤ, φαίνεται ότι έχουν εργατικές καταβολές, τρως μπουνιές από τους μπετατζίδες από το πέραμα. Το ίδιο είναι με τους φλόρους της πλατείας. Έχουν άλλη έκλη, πώς θα το κάνουμε. Είσαι κνητής, είσαι στα ΚΝΑΤ, πού είσαι? Έχουμε είδηση σήμερα για την πάρτι σας. Φίλε, τώρα τι να σου πω, ψάξε τη φάση σου, γιατί μάλλον δεν έχεις καταλήξει κάπου. Κατέληξε κάπου και άμα είναι αυτό, ας πούμε... κουκουέ. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι, κύριε. Επειδή έχουμε κάνει και εκπομπή εδώ πέρυσι με τον Πορθητή, ρε παιδί μου. Και... φύγε, ρε. Ναι, ρε, έχει έρθει το παιδί. Έχει έρθει το παιδί. Είχε μια μεγάλη ανάσα για όλους μας από την Παντιάρα. Είναι κνήτης. Παντιάρα. Κνήτης. Όχι, δεν είναι κνήτης. Είναι ταξικό αδέλφι. Φιλοριστερός. Είναι από το πέραμα. Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν, τα φιλιά μου, Πορθητή. Έλεος, φιλαράκι, κάθεσαι και στέλνεις πραγματικά
σοβαρά τι μπορούν να κάνουν οι φοιτητικές εκλογές και αυτά. Νομίζω ότι είναι τρολιά, ρε παιδί μου. Δεν θα στέλνει ποτέ αυτό το παιδί σοβαρά την δημιουργία νέου ταξικού μετόπου συνδικαλιστικού από τις σχολές. Νομίζω ότι τρολάρει ξεκάθαρα. Εντάξει. Μια τρολιά είναι πραγματικότητα, συνηθίστε το. Πάμε στοίχημα. Πάμε στοίχημα. Παντελίδης. Ναι, δεν το πατύχει. Έχει πετύχει WiFi στον παράδεισο ο Παντελίδης και λέει τώρα. Θάνατος στο φάιλο και σε όλους τους δαπίτες. Ας έρθουν όλοι κοντά μου. Αγκαλιάζει δαπίτες ο Παντελίδης. Παντέλος, αγαπάμε. Έχουμε δει φωτογραφίες με τους αγγέλους. Είμαστε πολύ συγκινημένοι. Εσύ είσαι και πιο ευάλωτη από ποτέ. Δεν πειράζει. Εμείς στηρίζουμε τις ευάλωτες και τους ευάλωτους. Δεν κάνουμε φιλετικούς διαχωρισμούς εμείς εδώ πέρα, φιλετικούς διαχωρισμούς. Έτσι κι αλλιώς το φίλο είναι κοινωνικά κατασκευασμένο, άρα γενικότερα όπως μάθεις, αγαπητέ. Εξάλλου στη γέννηση του ανθρώπου, ο Δίας διαχώρισε τον άντρα από τη γυναίκα, ρίχνοντας τον κεραυνό του, γιατί τους έβλεπε να αναπτύσσονται και να ζουν ευτυχισμένοι, οπότε τους το κατακεραύνωσε. Βέβαια. Σύμφωνα με τη λαϊκή. Γι' αυτό μας τα πρίζουν τώρα. Και χωριστήκαμε ουσιαστικά, δηλαδή είμαστε και τα δύο. Πλάτη με πλάτη. Για κάθε μουρμούρα δηλαδή φταίει ο Δίας. Και μετά η μια θεογονία αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο σκοπός της ζωής των ανθρώπων είναι να βρουν το άλλο τους μισό, αυτό δηλαδή που ήταν πλάτη-πλάτη, ας πούμε. Αλλά παίζει ένα μπέρδεμα. Ότι το αντίστοιχο μισό του καθενός μπορεί να εξελιχθεί ή σε άντρα με ανδρικές προτιμήσεις ή σε άντρα με γυναικείες προτιμήσεις. Και αντίστοιχα κατά την άλλη. Οπότε είναι ένα χάος. Άρα δεν θα το βρούμε ποτέ. Οπότε καλύτερα να βρείτε έναν άνθρωπο να περάσει τη ζωή σας. Ναι, μπράβο. Έχω κάνει και εγώ κάτι παρόμοιες δηλώσεις τέτοιες για τη μη ύπαρξη άλλου μισό και διάφορα τέτοια χαριτωμένα και ρομαντικά που όλοι ψάχνουν. Αλλά τότε με είχε κράξει κόσμος, ρε παιδί μου. Καλά, ρε, μου έλεγες, δεν πιστεύεις τέτοια πράγματα, γιατί. Okay. Δεν θα ξαναπώ κάτι. Μη σε στεναχωρήσουμε στις χαλασμένες, κατεβάσουμε το συννεφάκι σας. Αχ, ναι, θα τον βρω, κάτσα να βγάλω μια φωτογραφία καλή. Η φήμος είναι παντού. Θα με αγαπήσει. Λοιπόν, επειδή για πανελλαδικές δεν πολύ ψηθήκαμε. Πού θα πούμε για πανελλαδικές. Δεν βιάζεσαι, μας κυνηγάει κανένας. Ναι. Συγγνώμη, παιδιά. Συνεχίζουμε, πανελλαδικές. Πανελλαδικές, εμείς που είμαστε λίγο πιο παλιοί. Πολύ παλιοί, βασικά. Δύο φορές και στο. Α, εγώ δεν είμαι τόσο παλιός. Γιατί είμαι στην Τρόγλη πιο μικρός. Και στην Τρίτη. Είχαμε μπάτσο μέσα στο σχολείο. Πίναμε μπάτσο πριν μπούμε να δώσουμε. Ρίχνετε το επίπεδο. Μιλάτε για ουσία. Ντροπή. Κι άλλο μήνυμα από Πορθητή, τι θα πει τρόλ. Τι, τώρα, θα πει τι να σου πω, ρε φίλε, ότι βρίζεις. Αυτό. Ότι, τι να σου πω. Τι να σου, δεν θέλω, βασικά, δεν θέλω να ξέρω την ύπαρξή σου. Όπως και εσύ δεν ξέρεις τη δική μου, από πού έρχομαι, από πού κατάγομαι, τις ρίζες μου, πώς γεννήθηκα σε αυτό το βρωμοπλανήτη σας εδώ πέρα που με έχουν στείλει οι Σύριοι, όπως λέει και ο Σφαλιανάκης. Οι Ασύριοι. Οι Ασύριοι. Οι Ασύριοι εδώ ήταν. Τα ξέρω. Σταμάτα τώρα και σε μας μπερδεύεις. Από μια σούπερνόβα έκρηξη γίναν όλα. Είμαστε χώμα, είμαστε αέρα, στάχνη, νερό. Ήλι. Ναι. Ωραία. Πανελλήνιες, ωραία. Είχαμε το πραγματάκι εκεί που είχε τη φωτογραφία μας πάνω που ευτυχώς έκανε και για τζιβάνες όταν τελειώνουν οι Πανελλήνιες και μπορούσαμε να το κόψουμε. Έμενε κάτι. Την ταυτότητα, εξεταστική ταυτότητα. Εξεταστική ταυτότητα. Ναι, ρε φίλο, τους δω, ξεχάσω. Τι άλλο. Γενικότερα λέγαμε τα καλά τις προάλλες, τις προάλλες εδώ που είχαμε και διάφορους μικρούς μας φίλους που είχαν έρθει ένα tour στο σταθμό. Μας λέγανε ότι δίνουν με διαφορετικούς καθηγητές. Σκάγανε καθηγητές από άλλα σχολεία ώστε να μπορεί να. Τα έχει πει ότι ξέρει, είσαι δικό μου καθηγητή, να απειλήσει τη ζωή του, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα. Θα σου σφάζω κάθε μέρα το αμάξι, ξέρει, γρατζουνιέ με τα κλειδιά. Κλασικά πράγματα, κάναμε όλοι μικρά παιδιά. Δεν γρατζουνάγαμε αμάξι, γιατί ήταν άλλοι καθηγητέ, δεν του ξέραμε. Και βέβαια. Μα να γρατζουνίσει κανένα ξένο αμάξι και κρίμα ο άνθρωπο, α πούμε. Ναι. Γι' αυτό να αφήσει την τύχη να γρατζουνίσει όλα. Να είσαι δηλαδή ότι. Ό,τι κινείται γύρω από ένα τετράγωνο τεράστιο. Κάπως έτσι ήταν, νομίζω. Τρακ, άγχος. Γενικότερα έχουμε ξαναπεί ότι ρε παιδί μου, μια τέτοια διαδικασία η οποία είναι full ενταγμένη στο υπάρχον και στο σύστημα. Πάει να πει ότι είσαι 17 και θα αποφασίσεις για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή τι θα κάνεις. Ενώ 17 χρόνων δεν είσαι ικανός να κάνεις τίποτα. Μένεις ακόμη με τον μπαμπά και τη μαμά και τις παίρνεις αγκαλίτσα πριν κοιμηθείς. Δεν είσαι ικανός να πάρεις αποφάσεις εκείνη την περίοδο. Απλά κατάλαβε το ρε παιδί μου. Και σου λέει άλλος ήταν 40 χρονών και λέει. Τώρα βρήκα αυτό που μου αρέσει. Και εκεί στο πέραμα το βρήκε πιτσιρικάς. Έχουμε μηνυματάκι κι άλλο. Έλα, πείτε και εσείς για τις Πανελληνίες. Τζάμπα άγχος. Πολύ τζάμπα άγχος. Είδα ανθρώπους με υγιή νου να καταστρέφονται από το άγχος τους. Και ήμασταν μικρά παιδιά, δηλαδή. Κάτι ανακοινώσεις του στείλω ότι εγώ μετά τις Πανελλήνιες, ξέρω εγώ, δεν θα πάω διακοπές. Θα πάω, ξέρω εγώ, σε ένα νησί, θα κλειστώ σε ένα δωμάτιο και δεν θα βγω ποτέ από εκεί. Δεν θέλω να δω κανέναν και τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε για χαοτικά πράγματα μέσα στο μυαλό ενός παιδιού.
Είχα τριπλή εμπειρία πανελληνιών. Είχα αυτό το προνόμιο. Δεν σου έκανε η μία, δεν σου έκανε δύο με την τρίτη. Ναι. Δεν μου έκανε ούτε τρίτη. Α, ούτε τρίτη. Όχι, δεν μου άρεσε τελικά. Όχι τέταρτη. Όχι, εγώ την τρίτη τα κατάφερα. Μπήκα. Έγινα ακαδημαϊκός πολίτης. Και είμαι εδώ, άλλωστε. Εφοιτητέ. Στο αποδεικνύω κάθε στιγμή. Γιατί ο ακαδημαϊκός πολίτης είναι αυτός που μπορεί να βγει να μιλήσει στα μικρόφωνα, είναι αυτός που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην κοινωνία, είναι αυτός που μπορεί να γίνει πολιτικός, να γίνει star, έτσι δεν είναι. Όλοι φοιτητάντερ δεν είναι. Δεν έχουν μάθει το πουρου-πουρου και το μπλα-μπλα. Άμα έχεις πουρου-πουρου και μπλα-μπλα και δεν πας στη σχολή, γίνεσαι μαρκετίστας, πολιτής προϊόντων. Ε, έτσι δεν είναι. Όσοι έχουν πάει στη σχολή γίνονται κάτι παραπάνω. Εννοείται, ναι. Όλοι όσοι έχουν τελειώσει μια σχολή, είτε ή ΑΕΗ, ακόμα καλύτερα. Καλά, εντάξει, ΑΕΗ, άστο. Όλοι δεν κοιτάζεις μάτια. NASA, Harvard, Yale. Yale, πώς λέγεται. Και στο CERN οι υπόλοιποι. Και στο CERN οι υπόλοιποι. Ναι. Και άλλος είναι βοηθός του Steven. Hacking. Κακό αυτό που κάνεις. Ναι. Hacking. Λοιπόν, ο Μπούκουρας ρωτάει, λέει, δεν πιστεύω να υπήρξε πρόβλημα με τον Παντελή. Ελπίζω πως κάμνετε ναρκωτικές ουσίες και το βλέπετε στα μάτια της καρδιάς σας. Αλλιώς θα τρέχω πάλι. Ο Μπούκουρας δεν έχει καταλάβει ότι ο Παντελήτης έχει βρει Wi-Fi πάνω στον παράδεισο και μας στέλνει τα μηνύματα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρεις γιατί δεν βγάζει τίποτα αυτός. Κατάλαβες. Ναι, με τη δεύτερη φορά, μάλλον. Άμα γίνει ζόμπι, αποκαλύψε, πάει τζαμπέ, δεν ξέρω η σύμβαση. Δεν έχει ιδέα μετά, είναι στην πειρά. Στην πειρά. Ναι, ναι, ξεκάθαρα εννοείται. Ο Μπούκουρας δεν έχει αναλάβει και ο Παντελήδη. Δεν το παίξαν ειδήσεις, δεν τον προωθούν τόσο πολύ. Θες να πούμε και το άλλο το μηνυματάκι για να μην λένε ότι. Φυλάκια στον Αλκινό, ελπίζουν να μας φιλήσει κρύους. Πες και το άλλο μήνυμα. Λοιπόν, μας έχουν στείλει εδώ πέρα για κάποιον, τώρα δεν ξέρω για ποιον λένε. Ποιος έχει φωνή δαπίτη, γαμώ το Χριστό μου. Διώξτε τον. Το δικό μου, γιατί το δικό σου Χριστό. Δεν ξέρω. Δεν διευκρινίζει και τον δύο. Το θέμα φωνή δαπίτη, τι είναι αυτό. Δηλαδή είναι η φωνή π.χ. του Σπουργητιού, του Χελιδονιού, του Παπαγάλου και του Περιστεριού. Του Δαπίτη τι, έχει διαφορά σαν ντεσιμπέλα του Πασπίτη, ας πούμε. Κοίτα, επειδή είναι αυτός που λέει «Μικάνε». Επειδή μία ή άλλη είναι τέτοιο, είναι προσβολή, εγώ προτείνω να του δώσουμε ένα ραντεβού θανάτου, να έρθει εδώ πέρα, να δούμε ποιος είναι ο Δαπίτης. Όχι, ας πήρε, κοίτα, ας πούμε έναν αριθμό, ας πούμε ο καθένας μας από ένα διαφορετικό αριθμό, ώστε να στείλει για να ξέρουμε ποιος είναι. Ένα. Τέσσερα. 77. Τρία. Είμαστε κομπλέ αυτοί. Εδώς την έκανε. Στείλε μας όποιο από αυτά τα τέσσερα αριθμούς πιστεύεις ότι είναι ο Δαπίτης και κέρδισε μια divine pizza, θεϊκή σαλάτα από πανδεσία λαχανικών, λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη, ραντίτσιο, εσκαρόλ, bacon sauce από έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, μέλι και μουστάρδα. Και έχουμε και μάτσα. Ξέρετε την μάτσα. Καλά, εντάξει. Έχω αρρωστήσει. Μόνο ενδοφλέβια. Είναι μια πράσινη σκόνη, να αρχίσω έτσι, η οποία είναι υψηλής ποιότητας από ποικιλία πράσινου τσαγιού σε μορφή σκόνης, αυτό που είπα πριν δηλαδή. Παράγεται από θάμνους, τον οποίο τα φύλλα ονομάζονται τένκα ή τέντσα ή τένχουα, δεν ξέρω ακριβώς. Η συγκομιθή γίνεται με το χέρι για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των φύλλων. Άμα δεν έχει υδρότα εργάτη, πάνω δεν μπορεί. Σε αντίθεση με άλλες ποικιλίες πράσινου τσαγιού, τα φύλλα τένκα περνάνε από ατμό για να διατηρηθεί η γεύση και το θρεπτικό περιεχόμενο. Και μαζεύονται εκεί στο Λονδίνο κάτι κρυόκολλοι και πάνε και τα τρώνε, ας πούμε, μαζί με. Τι έχει εδώ, Χριστέ μου, αν είναι δυνατόν. Μοτσαρέλα σε πίτα, όχι σε πίτα, σε τάρτα και από πάνω έχει το μάτσα. Μάτσα. Το είναι, μάτσα λέει, πάει παντού, ρε. Είναι ελιξίριο ζωής, λέει, το χρησιμοποιούν κάτι βουδιστές μοναχοί. Υγείας, μάλλον, όχι ζωής, ελιξίριο υγείας. Τώρα είναι. Και ρόφημα, λέει, στην Ιαπωνία. Καλά, οι Ιαπωνοί τι θα ήταν. Όλα τα ρουφάνε. Όλα τα ρουφάνε. Αντιοξειδωτικό. Ωφέλει πολλά για την υγεία γενικά. Γενικότερα, ναι, είναι η περίοδος που βρίσκονται διάφορες τέτοιες ψαγμένιες, διάφορα τσάγια, άλλα που τα βράζεις, άλλα τα καπνίζεις, δεν ξέρω, έχουν διάφορες ευεργετικές ιδιότητες για το άτομο, για τον ψυχισμό του ή για το σώμα του, παιδί μου. Και όπως όλα τα νέα καινούργια προϊόντα, είναι αντικαρκινικό φυσικά. Καλά, εντάξει. Όπως και το ρόδι και το έτσι και το αλλιώς που δεν είναι καινούργιο το ρόδι. Και σε λίγο καιρό καθαρός αέρας που θα πουλάμε από το νημητό, ρε παιδί μου, σε σακουλάκια, αντικαρκινικό σαν και αυτός. Γιατί άμα είναι να καπνίζει μόνο καρκίνο, ότι δεν έχει καρκίνο, είναι αντικαρκινικό επιτόπου. Εγώ πιστεύω ότι άμα παντού έχει καρκίνο, κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να καπνίζει, να αναπνέει λίγο καρκίνο για να μην πεθάνει πιο γρήγορα από του άλλου. Να ενσωματωθεί με την κατάσταση. Δηλαδή να ρεύεσαι καρκίνο, να κλάνει καρκίνο μετά. Να είσαι εσύ ο ίδιο ο καρκίνο στον πλανήτη. Να είσαι μια κυτρινίλα που πανάει. Ένα σπασμένο πίον.
Δεν έχει καμιά σχέση με τον Αρτέμι. Επίσης. Το μάτσα. Ναι. Το λέει εδώ στο άρθρο. Πανέξυπνος. Μπράβο, άρθρο γράφε. Και έχει πολλά. Λέει, έχει σελήνιο, μαγνήσιο, σίδηρο, βιταμίνες α, σε ή από α μέχρι σε, δεν καταλαβαίνω. Πολύ καλό. Το διαβάζω και λίγο στην πλάγια, λες και έχω κάτι. Και ναι, κουράζει λίγο. Μάτσα, λοιπόν. Μάτσα, πάρτε μάτσα. Θα σας κάνει καλά. Τι έχετε, είσαστε μόνοι σας, σας πηδάει το αφεντικό σας, δεν σας αγαπάει κανένας, δεν αγαπάτε κανέναν. Δεν ξέρετε τι να κάνετε στη μίζερη ζωή σας και κοιτάτε όλη μέρα ένα κινητό και τραβάτε φωτογραφίες στη μούρη σας. Μάτσα. Πιείτε μάτσα και κομμένα αυτά. Μόνο τρέξιμο κάθε μέρα αναγκαστικά, ενσωματώνεται. Ναι. Πίνεις μάτσα, τρέχεις μετά, δεν μπορείς. Εντάξει, είναι και εξής το. Στον μπάνιο, κατά πάσα πιθανότητα τρέχεις. Μπορεί να το κάνουν και όλοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι κάποιο τρελό χόμπι ότι ζωγραφίζω με έλαια, με λάδι, με οτιδήποτε. Το τρέξιμο. Το ζωγραφίζω τώρα είναι λέξη κλειδί που πέταξες εδώ πέρα. Ναι. Αλλά το τρέξιμο είναι τρέξιμο. Δεν νομίζω πάρα. Εκτός εντάξει, αυτοί με τα κινητικά προβλήματα, οκ. Okay. Αλλά το τρέξιμο μπορεί να το κάνουν όλοι. Μπορεί να έχουν ένα κοινό χόμπι. Τι κάνεις, τρέχω. Και εγώ προχωράω, φίλε, πάμε μια βόλτα. Ξέρεις, είναι. Δεν χρειάζεται. Έτσι αυτή. Κάνεις και φίλους στα πάρκα. Πας και αρχίζεις και τρέχεις σε φιλιά δουλειά από ένα. Κάνεις λάθος. Φίλους στα πάρκα κάνεις βγάζοντας το γαμάτο σκύλο σου. Σκύλος, φίλε, μεγάλο κλειδί του. Δεν σκύλι, είχα την τιμή που να είναι σκύλο. Και ψαγμένη ράτσα. Αυτά τα. Έχεις δώσει και λεφτά να το πάρεις, δηλαδή. Να φαίνεται. Να φαίνεται. Ξέρεις, δηλαδή όταν σου λέει ο άλλος ότι είναι pitbull, κάτι. Pitbull silver nose, golden nose. Όχι pitbull, τα pitbull είναι κλασικούρες, ρε. Κάτι τα wow, τα αυτά που είναι σαν λιοντάρια με τρίχες. Αυτά τα έτσι. Τα τσόου. Τι είναι ντογκ αργεντίνο. Ακούγεται και γαμάτο, ξέρεις. Μαστίφ, έχω μαστίφ. Τι έχεις, στη μάνα σου το πες. Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε ένα διαλυματάκι, επειδή έχουμε κουράσει λίγο, και να επιστρέψουμε με την εξαίσια πάσα του μπου ζωγραφική και τέχνη γενικότερα. Ειδήσεις και τέτοια. Θα πούμε και ειδήσεις, ναι. Okay. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Επιστρέφω από τα τάρταρα. Μες στο αιώνιο πηγάδι της τρόχης βγάζω πεντάγραμμα. Στην καταβόθρα της λίδης γυρεύω ένα στολίδι. Μια λέξη μόνο που κρύβει όση σοφία έχει μείνει απ' την αρχαία μας μνήμη. Επιστρέφω. 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 Η σπίθα φωτιά έχει γίνει. Τώρα χρειάζεται να γίνει λέλαπα που και η ανεύθυνα φόρος στα πενθύμα. Τώρα χρειάζεται να γίνει λάβα, να γίνει δίνη. Η φέστη που φτηνεί όργη στα δέοντα όλα κλειστά σχεδόν σφιχτά κι ανέπαφα. Επιφανειακά κι απ' τη μέλωσα τη μέλητα. Επιστρέφω απ' τη σπηλιά. Επιστρέφω απ' τη σπηλιά του υπογείου βασιλιά. Επιστρέφω απ' τη σπηλιά του υπογείου βασιλιά. Επιστρέφω και φέρνω τη γνώση. Ήταν ωραίο το μήλο το φίδι και πτώση. Ήταν ωραίο το μήλο το φίδι και πτώση. Ήταν ωραίο το μήλο το φίδι και πτώση. Επιστρέφω σαν αυτό το σεριάνι. Είδα τη μοίρα το κεφάλι μου αυτή να τζογάρει. Επιστρέφω και βγαίνω στη νύχτα. Σας χαιρετώ καληνύχτα. Κουβέντα στην Τρόγλη, αφιερωμένο τραγουδάκι από τη Σούλα στο Μίτσο. Yo. CJ on the beat. Σκάω απ' την Τρόγλη μου και μπαίνω δυνατά. Ξέρω κουνφού και ζιου ζίτσου. Κάνω και κραβ μαγκά. Μπάτσε κάνε πέρα, θα σου φύγει η μαγιά. Και το κρού της Τρόγλης θα σου πάρει τα βραγιά. Ραπειρατικός 93 και 8. Ψέματα θα ακούσεις τις ειδήσεις των 8. Από όλα τα κανάλια των αφεντικών που χαϊδεύουνε τα αυτιά των μικροαστών. Της Τρόγλης οι MCs είναι πιο σχιζοφρενείς. Σε κάνουν να φοβάσαι από το σπίτι σου να βγεις. Της Τρόγλης οι MCs είναι πιο σχιζοφρενείς. Έχουν ξεφτυλίσει τους MCs όλης της γης. Της Τρόγλης οι MCs είναι πιο σχιζοφρενείς. Τρώνε μανιτάρια και δαπνίζουνε χασίς. Της Τρόγλης οι MCs είναι πιο
σχιζοφρενής. Ραπάρω Θεοδός και γαμιέται η πολλής. Μεγάλωσα ακούγοντας το μικρό Νικόλα. Μα έγινε δαπίτης και τώρα θέλει φόλα. Όλα για όλα. Μη με κρατάτε, αφήστε να του δείξω πως γίνεται το καράτε. Ξέρω και κουνφού γαμώ τη δάπνου του φουκού. Όταν να πάρουμε εμείς τα λέτε και μερσι ποκού. Ελληνικά και γαλλικά χωνώ μαζί με Ματζιν Μπούρα. Πάρω μέσα στους καπνούς και την ακούς όταν μ' ακούς. Τις τρώγεις οι MC's είναι οι πιο σχιζοφρενείς. Σε κάνουν να φοβάσαι από το σπίτι σου να βγεις. Τις τρώγεις οι MC's είναι οι πιο σχιζοφρενείς. Έχουν ξεφτυλίσει τους MC's όλης της γης. Τις τρώγεις οι MC's είναι οι πιο σχιζοφρενείς. Τρώνε μανιτάρια και δαπνίζουνε χασίς. Τις τρώγεις οι MC's είναι οι πιο σχιζοφρενείς. Ραπάρω Θεοδός και γαμιέται η πολλής. Yo, MC Taf Epsilon Omicron 2016. Fuck the cops. Ακούτε την κουβέντα στην Τρόγλη. Και ακολουθούν ειδήσεις σε τίτλους. Δήλωσε Άδωνη Γεωργιάδη. Είμαι το αποτέλεσμα ασοχή του Δία. Το ΚΚΕ καταδικάζει τον ΨΥΡΙΖΑ για την ανακοίνωσή του. Μέλη των ΚΝΑΚ φεύγουν από τα ΜΑΤ. Θοδωράκης. Το ποτάμι χωράει και άλλους κοκοβιούς. Με επίσημη ανακοίνωση σε βουλευτική θέση του ποταμιού προστίθεται ο Μπόγδανος. Επιστήμονες στη Σκάσα ανακάλυψαν το εξωγήινο οικογενειακό δέντρο του Σφακιανάκη. Η Φόφη φέρνει την ιδανική της φρεσκάδα με το καινούργιο τεχνολογικό δημιούργημα της νέας πλατφόρμας του κόμματος που έχει αναστατώσει τους ανώνυμους επειδή είναι ακακάριστο. Δεν μου φτάνουν ούτε δύο ντουζίνες από άπλητους αναβολικάκηδες για να προπονούμε στο Αϊκίντο, δηλώνει ο Αθανάσιος Πλεύρης. Ο Τσίπρας δεν υπογράφει μνημόνια. Τα μνημόνια υπογράφουν τον Τσίπρα. Ο Παύλος Καμένος, ντυμένος τραμπολίνο, εθεάθησε γνωστό νυχτερινό κέντρο να καίει ελληνικές σημαίες. Μετά το κλείσιμο του Μούγκα, η ΕΕΠ ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη των υπαλλήλων του. Σε υψηλόβαθμες θέσεις, η Τρέμη και ο Πρετεντέρης. Σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία για άλλη μια φορά είχε ο Ολυμπιακός. Στο τελικό του κυπέλου με την ΑΕΚ. Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος δήλωσε «Έχουμε βαρεθεί να μας αδικούν, δεν τηρήθηκε το 50-50». Πάτερ Αμβρόσιος για βίγκαν. Είστε οι μόνοι που το κρατάτε αληθινό. Θα πάτε στον παράδεισο. Ο Κρανιδιώτης δημιουργεί νόμιμη φασιστική οργάνωση με κάλυψη τις γραβάτες και κωδική ονομασία Νέα Δεξιά γιατί η παλιά δεν μας έφτανε.
Ζαμπζίρε Σκόρπιον. Λιου Κάνγκ ή Σαντσούγκ. Ρεπτάιλ και πουλ όλοι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κουβέντα στην Τρόγλη. Ποια εκπομπή είμαστε? Κουβέντα στην Τρόγλη. Κουβέντα στην Τρόγλη. Κουβέντα στην Τρόγλη. Κατελημένη συχνότητα. Συμφωνήσου. Άκουσε. Και ειδονήσου. Σε. Λοιπόν, κουβέντα στην Τρόγλη, παίρνετε τηλέφωνο άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε, εντάξει, μην πάρετε. Λειτουργούν πάντως, μπορούν όποιος θέλει να παρέμβει. 2-10-77-23-144 σταθερό, 697-56-56-265 το κινητό. Μηνύματα. www.98fm.org είναι το site του σταθμού. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να μην πεις λίγο μηνύματα. Έχουμε. Α, πούμε, δώσε μηνύματα. Λοιπόν, παίζει και στα γονίτσα από πίσω. Μας έστειλε ο Σάκης Μπουλάς από το 50-50. Παντελή που βρίσκεις Wi-Fi, ρε κουφάλα. Μας έστειλε BT Foxmoor. BT Foxmoor. Ωραίοι μάγκες, το κρατάτε ζωντανό. Ευχαριστούμε, μεγάλε οδηγητή της μουσικής. Γκουρού. Μυθοπλάστη. Ναι. Ευχαριστούμε. Εμείς νιώθουμε σαν ένα φύλακα άγγελο αλήτης. Εγώ σαν παππού μου τον έχω. Κάπως έτσι. Μου ψιθύριζε στα αυτή παραμυθάκια. Και πάμε για Χατζηλίκη σπίτι του BT Foxmoor. Τώρα! Λοιπόν, να συνεχίσω με ερωτήσεις του κοινού. Ή θέλετε με θέμα? Πάμε στο θέμα μου, αφού το. Πάμε, ναι, πριν. Πάμε γιατί πάμε για τέχνη. Oh. Λοιπόν. Τέχνη, φίλε μου. Καλώς όλα ήρθατε. Είναι τέχνη. Όλα, όλα. Να πούμε ότι είμαστε τροχλωδίτες. Βέβαια, την τέχνη τόσο βαθιά δεν την φτάσαμε. Όχι, αλλά... Τόσο βαθιά δεν την φτάσαμε. Τόσο σίγουρα. Βαθιά μιλάμε. Αλλά δεν το είχαμε πάει τόσο μπροστά. Κοίτα, είναι πρωτοποριακό. Αυτό το δέχομαι. Ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη. Α, οκ. Okay. Ενώ η ενσωμάτωση της εικόνας. Ας το πούμε. Θα καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν. Ο λόγος πέφτει στον Δημήτρη Ανδρεουσόπουλο, γιατί μιλάμε με στοιχεία. Μιτσάρα, ρε. Αυτή η Δημήτρη δεν τρέφει. Λοιπόν, ο Μιτσάρας από εδώ πέρα, το παλικάρι κάνει κολογραφίες. Τι εννοώ όταν λέω κολογραφίες? Βάζει τον πινέλο στον προκτό του, τα πινέλα μάλλον γιατί είναι ζωγράφος. Εισέρχεται δια του προκτού. Και ζωγραφίζει, παίζει και βιντεάκι. Και ίντα πούπου, ίντα πούπου. Με τι χρώμα? Ό,τι θες. Καφέ. Κυρίως κοίταξε, τα έργα του ρε παιδί μου έχουν μια... Κουραδί. Κουραδί. Συγγνώμη, βάζεις τον πάτο του το... Στον προκτό. Το πινέλο και πάει και κάνει πάνω κάτω... Πάνω, κάτω. Κάνει κουκιδίτσες στο χαρτί, ρε φίλε. Κάνει κουκιδίτσες στη σειρά. Ανά 5 εκατοστά, ξέρω. Αυτός είναι ηθοποιός. Όχι. Του μοιάζει θα μάλλον. Θα μπορούσε όμως, γιατί ηθοποιός, φως, τέχνη, όλα αυτά συνδέονται. Όλα αυτά δεν το συνδέουν. Γιατί μόνο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα, να οδηγήσουν ανθρωπότητα, να την πάρουν από το χέρι, να την πάνε ένα βήμα μπροστά. Κοίτα, καλλιτέχνης είναι οποιοδήποτε μπορεί απλά να μιλάει στην εποχή μας. Οπότε. Καταλαβαίνεις. Καλλιτέχνης θα πει, να γαμάς και να δέρνεις και χοντρά να τα παίρνεις. Αν μπορείς να μιλάς, σίγουρα μπορείς να χορεύεις, να υποκρίνεσαι. Να προχωράς καλά. Να κάνεις υποκριτική, μάλλον όχι να υποκρίνεσαι. Μπορεί το προχώρημά σου να είναι καλλιτεχνικό. Μοντέλα, φάση. Λοιπόν, πάντως μας ζητάνε να κάνουμε έκθεση. Έχουμε ένα μήνυμα που λέει, ρε παιδιά, θα κάνετε μία έκθεση να δούμε το αποτέλεσμα της τέχνης σας. Αν και πιστεύω ότι σε εμάς. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι. Πολύ καλό αυτό που κάνει ο Δημήτρης. Ήταν έξυπνο, είναι τέχνη, γιατί πλέον στο 2016 θα γίνεις διάσημος, θα βγάλεις λεφτά αν κάνεις κάτι άλλο που να προκαλεί λίγο που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Να είναι καινούργια ιδέα. Σφινώνοντας το πινέλο βαθιά μιλάμε εδώ στην Τρόγλη και προσπαθώντας να κάνεις ζωγραφική, δεν ξέρω τώρα πώς τη βλέπει κανείς, εντάξει ρε παιδί μου. Και να δεις, η αυταπάρνηση του καλλιτέχνη δεν περιορίστηκε σε ένα πινέλο. Όλα τα πινέλα και η μπατανόβουρτσα, όλα χρησιμοποιήθηκαν δια αυτής της διαδικασίας. Φανταστικό. Καλά. Αυτό. Και με αυτό ρε, εσύ μας κερδίζει. Επί τόπου όλα τα mainstream ψαγμένα, lifeo, glifeo και τα σχετικά, το να παραγούν συνέχεια, καναβάεις, κανακλάεις. Και ο τύπος, δηλαδή, π.χ. Αυτό είναι πουλά όμως αυτό που κάνω, κατά κάποιο τρόπο, γιατί ουσιαστικά η νοοτροπία αυτή είναι ότι του 80, του στυλ... Το πάω λίγο πιο πέρα και 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 φτάνουμε στο 2016. Ναι. Άμα το συνεχίσουμε έτσι, το 2030 οι καλλιτέχνες μας θα αυτοκτονούν τη μέρα που βγαίνουν για να δώσουν εντύπωση.
Αλλά είναι θέμα εντύπωση και οικονομική. Στο performance, ρε παιδί μου, έτσι όπως θα πούνε παιδιά, ευχαριστούμε. Ελπίζαμε να σας άρεσε το show. Στον αέρα. Αυτό ήταν μόνο μία φορά. Χυμένα μυαλά στο πάτωμα. Γενικότερα, τώρα επειδή το τοποθετεί εκεί, σκεφτείτε ένα τύπο, ρε παιδί μου, να το παίζει ότι εγώ ξέρει κάτι. Βάζω το πινέλο μέσα από το μάτι, φτάνει μέχρι εγκέφαλο και ζωγραφίζω έτσι. Και παθαίνω εγκεφαλικές κακώσεις. Εντάξει, σιγά τώρα μπροστά στην τέχνη. Φυσιάζομαι στην τέχνη. Και το παιδί αυτό, άμα γλιστρήσει που το έχει αυτό στο τέτοιο και του σκιστεί κανένα έντερο. Αίματα, πώς είστε, μπορεί μάγκας, να έχει μετά, κάνει προπόνηση ώστε να αποφευθεί κάποιο τέτοιο ατύχημα. Τώρα θα λέω κάτι πολύ κακό, αλλά δεν το λέω. Λοιπόν, το. Μετράει ελαστικότητα γενικότερα οι σφιχτήρες του σώματος. Προφανώς. Πρέπει να έχουν καλή χρήση. Αυτό πάμε πει ότι δεν πρέπει να είναι δυσκύλιος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί σεξουαλικά toys, sex toys και τέτοια. Λοιπόν, επειδή είστε απολύτιστοι και οι δύο μπου και μεδούλοι, σας απευθυνόμαι. Απολύτιστοι. Ναι, δίνουμε το λόγο στον καλλιτέχνη. Δίνουμε το λόγο στον Μιτσάρα, ο οποίος μας λέει: ο σεξουαλισμός που εμπνέει το πινέλο στον κόλο αποτελεί ένα είδος αντίδρασης και διαμαρτυρίας προς μια εικαστική και κοινωνική νόρμα που κοχλάζει στα μη φυσικά ανώμαλα στερεότυπά της. Ένας τρόπος επανάστασης, απελευθέρωσης και διαμαρτυρίας ενάντια σε έναν κόσμο και πολιτισμό που είναι ακόμα απολύτιστοι και βάρβαροι. Αυτό είναι τέχνη που έγραψε. Πολιτισμός είναι, ρε φίλε, να νιώθεις. Είναι τέχνη. Να νιώθεις τις τρίχες σε άλλες τρίχες. Αυτό είναι πολιτισμός. Όχι, αυτό όμως είναι τέχνη, ρε, που έγραψε. Είπε μια βλακεία με διάφορες λέξεις περίεργες και τι είπε το παιδί, το έχει ψάξει, ρε, εντάξει, δεν το είπε. Ναι. Δεν το βγάλε. Δεν βγήκε ξαφνικά χτες και είπε ζωγραφίζω από τον κόλο. Το παιδί πήγε. Καλή. Τι ζωγραφίζεις το θέμα. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει αυτός και τι βάζει πού. Το θέμα είναι τι ζωγραφίζεις, φίλε μου. Αν κάνεις τελείες σε ένα τέτοιο. Δεν είναι τελείες. Δεν είναι τελείες, δεν είναι κουτί. Έχεις τρώσει κόλο, ρε. Σε ένα καμβά, εντάξει. Και είσαι αγρίκος. Έχεις τρώσει κόλο για να το κάνει αυτό. Ξεκόλο. Λοιπόν. Καθόμαστε εμείς με τις μπανανόφλουδες πάνω στα δέντρα που μέχρι θα κρίνουμε το παιδί τώρα που βρήκε κάτι έξυπνο για να βγάλει. Εγώ δεν κρίνω, ρωτάω. Δεν κρίνω. Α. Ρωτάω γιατί δεν το καταλαβαίνω. Μαγκές, ξέρετε πόσους επώνυμους έχουμε μηνύματα. Αρχικά έστειλε ο Τάκι Τσάν και είπε ότι ψάχνει τον εισβολέα. Ένα αυτό. Ω, παίζει φάση. Ένα αυτό. Περίμενα, έχω πολλά. Στέλνει μια φίλη, η Αντιγόνη, και λέει: χαχά, ο παλικάρης είναι δυσκυλίος. Μετά έχουμε από τον Αντώνη Βαρδί. Παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μιλήστε και λίγο για τραγούδι. Okay. Και έχουμε κι άλλο ένα από το Σουμάχερ, το φίλο μας. Παντέλο, πες κωδικό Wi-Fi, έρχομαι. Ο άλλος δεν απάντησε με τα νουμεράκια. Ήρθε και ένα καινούριο που είναι πάνω στο θέμα που συζητάμε. Ναι. Παιδιά, πάντως πολλές φορές έχει γίνει να χέσω κάτι και να θέλω να το δείξω παντού. Okay, αλλά αυτό δεν χαίρει, χρησιμοποιεί είναι χρώματα. Είναι μια τάση, τα μικρά παιδιά γενικότερα δεν θέλουν να αποχωρίζουν τα πράγματα που βγαίνουν από τον εαυτό τους. Έτσι. Άρα, όταν είμαστε μικροί, πάντα, δηλαδή δεν το κάνουμε σε μεγάλη ηλικία, παίζουμε και κάνουμε μπιλάκια τις μίξεις μας και αυτά. Σκέψε μια μικρότερη ηλικία, τα οποία πολύ όταν έβλεπες ότι αυτό έβγαινε από σένα, όχι, το θέλω, είναι δικό μου, μα δικό το θέλω πίσω. Δημιουργητέχνη, σου λέει το παιδί, κοίτα πως είναι πανέμορφο στο γιογιό. Η Φρουπ στέλνει πολλά φυλάκια στο Μεδούλη, εδώ και η καρδιά στο Μεδούλη σήμερα. Να πούμε ότι αυτός με τα νουμεράκια είχε γίνει ένα μπέρδεμα και το είχε στείλει Κυριακή σε άλλη εκπομπή αυτό με το δαπίτι. Παρ' όλα αυτά ακούγε και σήμερα εμάς. Okay. Σε τσεκάραμε, φίλε. Τσεκάρουμε τα παλιά μηνύματα, μην είστε τέτοιοι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θεματάκι. Θέλετε να συζητήσουμε κάνα θεματάκι έτσι. Γιατί έχω ένα καλό. Για ρίχτω. Βγήκε ο ένας να δικαιολογήσει τον άλλον και μιλάω για τον Ιερώνυμο που έτρεξε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα με το φασίστα που βγήκε και έλεγε ότι να σαπίσει το χέρι του φίλη και όσοι τη Μεγάλη Παρασκευή φάγανε κρέας με τα στομάχια και χιλιάδες δύο πράγματα. Μόνο αγάπη και τα σχετικά. Ναι, και καλά. Λέει για τον Αμβρόσιο. Αν πρόσεχε λίγο τα λόγια του. Αναφερόμενο στο Μητροπολίτη Καλαβρίτων και στο κήρυγμα Μίσους που έκανε τη Μεγάλη Παρασκευή, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε. Είναι εκπρόσωπος μιας μερίδας ενός λαού που σκέπτεται έτσι. Και οφείλουμε να το σεβόμαστε. Να τον ακούμε και να προσπαθούμε να δούμε. Και να προσπαθούμε να δούμε να μην ισοποδένεται το πρόβλημα, να αντιμετωπίζεται. Έσπευσε να διευκρινίσει για τον Αμβρόσιο
πως όσοι δεν τον έχουν γνωρίσει τον παρεξηγούν. Είναι άνθρωπος με ενδιαφέροντα για να προσθέσει με νόημα. Αν πρόσχε τη ροή του λόγου του θα ήταν καλύτερα. Δεν το κάνει από κακία, αλλά κρίνεται περισσότερο από ό,τι πρέπει. Να συμπληρώσω δύο. Ναι. Για δώσε. Λοιπόν, το ένα είναι... Ποιος γαμάει ποιον. Γαμώ το Χριστό σου. Καταρχήν, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτά που λέει. Όποιος τα πιστεύει αυτά πρέπει να σκάσει και να προσευχηθεί. Και όλα τα θα λυθούν. Το νούμερο δύο είναι, είναι άνθρωπος με ενδιαφέροντα από ό,τι άκουσα, είπαμε εδώ πέρα. Και με ένα πρόστιχο μου ακούστηκε. Άνθρωπος με ενδιαφέροντα γενικότερα, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι το ενδιαφέροντα είναι να βασανίζουν, έχουν τίποτα στο σπίτι του. Εγώ κάτι τέτοιο θα φανταζόμουν να το έχουν σπίτι του. Να βασανίζουν κόσμο. Τόσο καλός. Για πείτε. Τα ενδιαφέροντα του, δηλαδή. Όχι, όχι, πείτε την άποψή σα για αυτό που ακούσαμε. Εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι... Ένας πατέρας εκκλησίας τώρα, εμείς καθόμαστε εδώ και λέμε ότι είναι κήρυγμα μίσους αυτό. Όχι ρε εσύ. Φουντούλη... Greek Orthodox Love είναι αυτό, ξεκάθαρα. Λοιπόν, μηνυματάκι καινούριο με θέμα Ελλάς και, φέτα. Και όνομα Φουντούλης Καπελώνης. Φασίστες, σας ψάχνω. Επίσης, μας έστειλε πάλι Φρουπ, Πανελλαδικές 2016, τον ήπια με κλαρίνο. Ο ποιητής μας ρωτάει, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι ποιήση να χέζεις και να κάνεις με το ταυτόχρονα? Είναι εκποίηση. Δεν είναι ποιήση. Ο Νταλή. Όχι. Έχουμε... Είναι κάτι οργανικό νομίζω. Ποιήση είναι να χέζεις κάπου και να το δίνεις στον κόσμο και να βλέπουν πάνω σε αυτό τη Μοναλίζα. Με αυτή την άποψη είναι και το να φτιάξεις ένα τόστ στην Παναγίτσα. Καλά, και όλες οι κολοτρυπίδες σκύλων είναι ο Τζίζους. Τέχνη είναι να βουτάς τους όρχες μέσα σε ένα φραπέ και να πηγαίνεις πάνω σε ένα καμβά και να κάνεις... Τσουλήματα πάνω στο καμβά. Τώρα δεν μπορώ να σας δείξω ακριβώς. Ακουμπήματα παπαρίου πάνω στο τέτοιο. Με όλη τη φορά. Ο Νταλή, ο οποίος μάλλον είναι μαζί με Παντελίδη και κλέβουν μαζί WiFi από πάνω. Ο Νταλή ήταν φασίστας. Αναγνώρισε την τέχνη του κόλλου. Μπράβο, πολύ δημιουργικό. Επίσης, έχουμε μήνυμα για το Θεό και ας μείνει εδώ. Χωρίς τοποθέτηση Θεοδόση δεν έχει νόημα θρησκευτική κουβέντα. Όντως. Και είχα να ρίξω κι εγώ θρησκευτικό τώρα, αλλά θα το πω. Πες το. Η λύκη του Πούτιν. Ήρθαν στο Άγιο Όρος και μίλησαν με θερμά λόγια για τους θρησκευτικούς δεσμούς Ελλάδας-Ρωσίας. Κάτσε, τι είναι Στάρκιν ο Πούτιν και έχει λύκους. Η λύκη του Πούτιν είναι κάτι μηχανόβι. Με πέτσινα, τύπου... Σίστες. Η επίλεκτη φρουγά. Ε, όχι, όχι, είναι τύπου Hell's Angel, πώς λέγονται, ρε παιδί μου, αυτή. Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, τέτοια φάση είναι, έτσι όπως τον βλέπω εδώ τον κύριο. Τατού. Είναι λίγο τούμπανος ο τύπος, ας πούμε, σε φάση σε... Για την εμφάνιση εγώ... Για μπράβος θα έλεγα ότι κάνει. Θέλω να μιλήσω. Μαζί με τον Πούτιν φυσικά. Και ήρθαν εδώ πέρα με τις μηχανές τους για την Ένωση Ελλάδα-Ρωσία. Άκρος προκλητική για εκκλησία. Εντάξει, είναι καλό ρε παιδί μου, δύο λαϊ που έχουν κοντινά έτσι πράγματα να είναι δίπλα. Δηλαδή, πολύ καλό ρε παιδί μου, πως στείλανε, ήρθαν εδώ οι λύκοι του Πούτιν, έτσι μπορούσαν να φύγουν και διάφορα παιδιά από πάνω από το Άγιο Όρος και να πάνε, βέβαια, εκεί δεν έχουν και κάποιο holy place, ρε γαμώτο. Εμείς έχουμε holy place, δεν είναι καταπληκτικό. Έχουν την Αγία Πετρούπολη. Πιάνεται σαν holy place. Δεν είναι Αγία Πετρούπολη, το λέει. Πώς λέμε εμείς εδώ... Άγια Βαρβάρα, Άγια Βαρβάρα, ιερός τόπος. Λος Άντζελες και 35 ευρώ Millennium. Κοίτα, κάτσε καλά. Τι 35 ευρώ. Millennium, παπουτσάκι. Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Τα φτιάχνω μόνος μου. Πολύ καλό να έρχονται τα ορθόδοξα αδέλφια κοντά. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Σκάς εσύ, ας πούμε, και εγώ με βερμούδα και σου λέει... Δρόμο έξω από την εκκλησία. Και σκάει ο άλλος με πέτσινα και με χίλια άλλα δύο πράγματα. Και επειδή είναι η Ρωσία και ο Πούτιν από πίσω, ας πούμε. Συγγνώμη, Ξεφτέρη, αυτά γινόντουσαν παλιά. Μετά το Χριστόδουλο που είπε, σας πάω, ελάτε έτσι όπως είστε. Εγώ πήγαινα και με σκουλαρίκια και με το σεό καρφωμένο στο χέρι πήγαινα. Ρε, φίλες, με μίνι φούστα δεν πήγαινε όμως. Καλά, εντάξει. Γιατί θα τρώγε κατά τραγμό από το γύρο όχλο με τα παλούκια και ξέρει και τα τέτοια. Είναι τέρας, θα πεθάνει. Με μίνι φούστα. Ναι, ρε, εντάξει, ξέρουμε τώρα. Όχι εσύ συγκεκριμένα. Ναι. Ξέρουμε τη θέση της Εκκλησίας για τη γυναίκα και νομίζω ότι αφού κάποια πηγαίνει στην Εκκλησία, αν όντως θέλει να πιστεύει σε αυτή τη φάση, πρέπει ναι, να υποταχθεί, να τη βγάλει τη φούστα. Μα η θέση της Εκκλησίας πραγματώνεται από τη θέση αυτών που πηγαίνουν στην Εκκλησία. Ναι. Αλλιώς δεν υπάρχει θέση της Εκκλησίας. Είναι μια
μια κάτι που γράφτηκε πριν 5.000 χρόνια. Αυτές είναι θέσεις της Εκκλησίας. Δηλαδή, το πάμε από εκεί. Κάτι που βασικά ένα μυθιστόρημα φαντασίας που γράφτηκε πριν 5.000 χρόνια είναι η θέση της Εκκλησίας. Όχι, που διορθωνόταν συνέχεια όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια. Δεν είχε συνέχεια όλη την ώρα, ξέρεις. Κάποια update γίνανε. Ναι, γίνανε κάποια update. Γίνανε, ναι. Είναι το 1.1 και το 1.2 που έγινε. Τώρα περιμένουμε τα καινούργια. Θα είναι σε Linux πάνω, θα τρέχει εφαρμογή. Υπάρχουν... Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Δεν έχει άλλο update τώρα. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Δεν θυμάμαι τι έλεγα τώρα. Για τις πανελλήνιες. Όχι. Για τον άλλο που είχαν κολογραφές. Λοιπόν, έχουμε μια ώρα ολάκερη συμπληρωμένη εκπομπή. Και όταν γίνεται αυτό συνήθως. Ακούμε παραμύθι. Ακούμε παραμύθι. Okay. Εντάξει, έλα. Έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Θέλει κάποιο άλλο θέμα. Δεν είναι ο Θεοδός εδώ για να μιλήσουμε για. Για θρησκευτικά. Οπότε πάμε στο παραμύθι και γυρνάμε και με άλλα θεματάκια. Γυρνάμε, ναι. Το παραμύθι τι είναι σήμερα. Το παραμύθι θα κάνει με εργοστάσιο παιχνιδιών. Λίγο πιο κάτω από τη Θηβών και όλα αυτά. Λοιπόν, το ακούμε. Μαζονάκι τραγούδι μου θυμίζει αυτό. Και επιστρέφουμε. Όχι Μαζονάκι. Μαζονάκι going through. Ξέρει ο Ξεφτέρης. Μια φορά και έναν καιρό, σε μία αλάνα με κάτι πέτρες λίγο πιο πάνω από τη Θηβών, υπήρχε ένα εργοστάσιο παιχνιδιών. Εκεί, μέσα από τη γραμμή παραγωγής, γεννήθηκαν τα τρογλοπαιχνιδάκια μας. Η Playmobilίτσα, ο Ευχούλης και το τηλεκατευθυνόμενο Κακουράμαξο, μαζί με άλλα τρογλοπαιχνιδάκια. Την επόμενη μέρα, το εργοστάσιο αυτό έκλεισε μαζί με άλλα εργοστάσια των γύρω περιοχών λόγω του ότι το σκατά στο τζάμπο τα είχε αγοράσει όλα και δεν άφηνε κανένα άλλο παιχνιδάδικο να δουλέψει. Τα τρογλοπαιχνιδάκια μας περιμέναν εκεί πέρα για αρκετές εβδομάδες μέχρι που δεν άντεξαν άλλο και είπαν να καλέσουν γενική συνέλευση. Λοιπόν, τρογλοπαιχνιδάκια, εμείς τα παιχνίδια είμαστε φτιαγμένα για να είμαστε δίπλα στα παιδάκια. Σκοπός της δημιουργίας μας είναι να είμαστε δίπλα τους. Γιατί μας αφήνετε μόνοι? Λοιπόν, ακού Κουστάρο, δικαίωμα να φύγουμε από εδώ, μπούνιες. Θέλω να με καζώ σε ένα παιδί να πούμε, δεν κρατιέμαι, φίλε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε στις συσκευασίες μας μέχρι να λιώσει το πλαστικό. Η διαδικασία αυτή διαρκεί 1.000.000 χρόνια. Είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε στις θέσεις μας μέχρι τότε. Είμαστε κατασκευασμένοι για αυτό το σκοπό. Να μείνουμε στις συσκευασίες μας. Ναι, ναι, να φύγουμε. Να πάμε να βρούμε τα παιδάκια. Να πάμε να βρούμε τα παιδάκια να παίξουμε. Να μας κρατήσουν τα χεράκια τους. Εγώ λέω να μην πάμε. Καλύτερα να μείνουμε εδώ. Δεν θα αντικρίσουμε ποτέ τα μάτια ενός παιδιού. Σύμφωνο. Πρέπει να μείνουμε εδώ και να περιμένουμε την εξαγορά του εργοστασίου από το σκατά στο τζάμπο. Η διαδικασία πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Ρε, πάτε καλά. Πρέπει να φύγουμε από εδώ να πούμε. Να αργώσουμε τα δωμάτια των παιδιών. Δεν θα κάτσουμε άλλο εδώ να πούμε. Λοιπόν, έχω σχέδιο, ακούστε, βρουμ βρουμ. Θα φτιάξουμε μια ράμπα, μπιπ μπιπ. Και όσα παιχνίδια έχουν ρόδες, βρουμ. Θα πάρουν τα άλλα στις πλάτες τους, μπιπ μπιπ. Και θα τραπετεύσουμε από το βρουμ βρουμ παράθυρο. Ε, πώς σας φαίνεται η ιδέα μου? Εγώ ο Ευχούλης της τύχης είμαι μαζί σου. Εγώ η Playmobilίτα, δεν εμπιστεύομαι τηλεκατευθυνόμενο καρκουράμακτο να ανέβω να φύγουμε. Κάνω ταξίδι. Εμείς θα κάτσουμε εδώ στις συσκευασίες. Θα περιμένουμε να τελειώσει η διαδικασία του πρωτοκόλλου. Την επόμενη μέρα η ράμπα ήταν έτοιμη. Τα τρογλόπαιχνιδάκια μας ανέβηκαν πάνω στο φύλλο τους το τηλεκατευθυνόμενο καγκουράμαξο και ήταν αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το όνειρό τους. Έτοιμοι, πάμε! Το καγκουράμαξο έδωσε τούρμπο, σπίνιαρε τις ρόδες του και έφυγε με φόρα πάνω στη ράμπα, όπου εκτοξεύτηκαν σπάζοντας το τζάμι. Αφού
έκταξαν για μερικά δευτερόλεπτα, προσγειώθηκαν στη λεωφόρο Θηβών στο ρεύμα προς Πειραιά. Εκείνη τη στιγμή, στο ίδιο ρεύμα και με ηλικιώδη ταχύτητα, περνούσε ένα φορτηγό του σκατά στο τζάμπο, το οποίο τα πάτησε και τα διέλυσε όλους χερός. Τα μαλάκια μου βγήκανε, δεν βλέπω. Το κέρι μου πονάει, το πόνι μου, πού είναι το πόνι μου. Αχ, μου φύγαν οι ρόδες μου, πού πήγαν. Είμαστε κομμάτια. Ήτανε κομμάτια στην κυριολεξία και ένιωσαν ότι κάποιος τα μάζεψε και τα έβαλε σε μία σακούλα. Όταν βρήκαν τις αισθήσεις τους, κατάλαβαν πως ήταν σε ένα σπίτι και ότι κάποιος τα κολούσε με ζηλοτέιπ. Νιώθω καλύτερα. Λέει μου, Μπιλίτσα, πώς είσαι, είσαι καλά? Ναι, νιώθω πολύ καλά. Νιώθω το χέρι μου. Νιώθω ότι κάποιον μου το ξαρακόλλητε. Τι, πώς νιώθει τηλεκατευθυνόμενο κακουράμακτο? Ναι, νομίζω ότι μπορώ να μαρσάρω ξανά, φίλε. Οι ρόδες είναι καλύτερα από πριν. Μπιπ. Τι βλέπουν τα ευκολίδικα ματάκια μου? Είναι ένα παιδάκι. Το όνειρό μας πραγματοποιήθηκε. Θα παίξουμε. Δεν το πιστεύω. Είναι απίστευτο. Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Πω, είμαστε πολύ τυχεροί. Αργός με τα δωμάτια. Μπιπ. Αφού τα κοίταξε για αρκετή ώρα, τα πήρε όλα μαζί και τα πήγε στην αυλή. Γεια σας, καινούργια παιχνιδάκια μου. Πάπα, πόσο βρώμικα είστε. Πρέπει να σας κάνω ένα μπανάκι. Το παιδάκι όμως μετά έφυγε, αλλά επέστρεψε μαζί με ένα μπουκάλι. Τι γλυκός, θα μας κάνει μπανάκι. Πάπα, πόσο βρώμικα είστε. Πρέπει να σας κάνω ένα μπανάκι. Με ενάπνευμα. Και δεν θα μείνει τίποτα. Θα γίνουν όλα μαύροι καπνοί. Τι να το πούμε εδώ. Αυτό δεν είναι νερό. Αυτό δεν είναι νερό. Ωχ, δικέ μου. Τι είναι αυτό. Αναπτήρας. Πήρε με φωτιά! Ματκέι! Ματκέι! Όχι! Μπιπ, 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 μπιπ! Κεγούμαστε! Κεγούμαστε! Κάπου εκεί τελείωσε το όνειρο για το τρόγλιο παιχνιδάκια μας και ζήσαν αυτά για λίγο. Και εγώ δούλα για τα σκατοτζάμπο δεν θα γίνω. Ενενήντα τρεις και ογδόντα, όντα, όντα. Συντονίσου είναι μπόμπα, μπόμπα, μπόμπα. Μας ακούν και στη Μαγιόρκα. Όρκα, όρκα. Φρεντερίκο Γκαρσία. Λόργα, λόργα, λόργα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε η εκπομπή Κουβέντα στην Τρόχλη. Έτσι είναι σήμερα. Τρόχλη. Α, σου είναι λατρής αυτό στα FM. Καταλήγουμε ενότητας. Σωτρές έκφρασεις. Λοιπόν, είμαστε Κουβέντα στην Τρόχλη. Από τις ραδιοζώνες για την ανατρεπτική έκφραση, καλεσμένος στο στούντιο ο Καλέλ. Καλησπέρα, Καλέλ, τι κάνεις, όλα καλά? Γεια σας, Τρόχλη. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ πέρα την εξερεύνηση στις κολογραφίες και όλα αυτά τα μυστήρια. Να διαβάσουμε μηνυματάκια γιατί έχουμε πολλά. Ναι, χώσε. Άλμπερτ Καμί, αν το λέω καλά, ή Κάμι, δεν το αυτό, δεν ξέρω. Μουνάκια ήμουν ο πρώτος που έπαιρνε LSD και έγραφα κείμενα. Καταρχήν είναι σεξιστικό το μουνάκια και δεν συνεχίζω άλλο. Την αναπαραγωγή. Είναι καλλιτεχνικό το μουνάκια και είναι ο Καμί που το λέει, οπότε εκεί. Δικαιολογείται. Λοιπόν, Πασόκος.
Κάντε κάνα promotion στο Πασόκ. Όχι. Φρουπ. Πασόκ, σώσε μας. Φρουπ, παλικάρι Μέγκιος. Εσύ κι αν όχι. Λέμη. Βγείτε από το ίντερνετ, ρε μαλάκες, γαμοκολάει. Το στέλνει σε Παντελίδη και Σουμάχερ. Μικαέλ. Α, είχε, ο Λέμη την είχε ήδη τη σύνδεση από πριν. Βουγιουκλάκι, Κυριακή γιορτή και σχόλη. Να ήταν εβδομάδα όλοι. Okay. Στο σήμα της αυτή. Τριανταφυλένια τύποι είπαν αυτοί που ακούμε στο στόμα σου. Εντάξει. Τώρα, δώσε ρε Καλέλ, σε αγαπάμε. Πότε προλάβανε. Τώρα μόλις. Είναι άρρωστα τα παιδιά πάνω από τα πληκτρολόγια. Δεν έχουμε κάτι άλλο σε μας να κάνουμε. Σήμερα παρέτσαμε την Τρόγλη. Παιδιά, ελπίζουμε να το ευχαριστιέστε. Δεν προλάβανε να ψω, ρε. Λοιπόν, να πάμε σε μερικές ερωτήσεις του κοινού. Ναι. Μερικές θεματολογίες. Λοιπόν, παρακαλώ, λέει, να συζητηθεί η εξελικτική πορεία θηλυκοποίησης του αρσενικού είδους και κατά πόσο αυτή η φυσική πλέον διαδικασία θα έχει θετικό πρόσημο. Θετικό με αυτάκια. Ναι, ναι. Θα σε δώσω. Είναι από χθες αυτή. Ναι, είναι. Ό,τι σε αυτήν από χθες. Είναι από χθες, δεν με δίνεις. Είχα πει, πείτε κάτι να ζητήσουμε στην εκπομπή και τη στείλανε, δεν είναι. Έχουμε και νέα στήλη που μας στέλνουν στα μέσα μας παντού ερωτήσεις για να τις απαντήσουμε την ημέρα της εκπομπής. Είναι καταπληκτική δουλειά. Τρέχει πολύ κόσμος για να βγει αυτό το πράγμα στον αέρα, έτσι. Παραμύθια, ραπς, όλα στη μάπα σας. Ζώδια, ειδήσεις, ζώδια. Σήμερα σαν σήμερα. Σαν σήμερα πάντα, ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό το θέμα που ζήτησε να αναλύσουμε είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο και εγώ έχω ραντεβού 12 ώρα με τη μανικουρίστα μου, οπότε μην το αργήσουμε. Η θηλυκοποίηση του ανδρός σε μη σε σύγχρονη χρονική περίοδο, τι... Ξαναδώσω τα λιμιά, το ξαναπάμε τα αρχήγα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι... Αν θες να φτιάξεις κάτι στη φωνή μου, κόβεις μπάσα. Είναι στα ταράκι. Κόβεις μπάσα, ανεβάζεις ψηλά, έτσι λίγο στρώνει μόνο. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, παρακαλώ να ζητηθεί η εξελικτική πορεία θηλυκοποίησης του αρσενικού είδους και κατά πόσο αυτή η φυσική πλέον διαδικασία θα έχει θετικό πρόσημο. Α, είναι πλέον και φυσική διαδικασία. Ναι, ναι. Και όταν... Αφού συμβαίνει, δεν συμβαίνει. Άρα... Αν έχεις βγει ποτέ έξω, έχεις ντροπαλιάσει καμία, δεν έχεις πάει σπηλιά σου και έτσι έχεις κάνει παιδιά, όχι. Δαρβινισμός δηλαδή τώρα. Κοίτα, η γυναίκα είναι ο κυνήγος, παιδιά. Έχουν τα... Αυτά είναι όλα μύθοι και θεωρίες για να νιώθουν καλά οι άντρες. Έτσι είναι η φάση. Η γυναίκα και στατιστικά τώρα, δεν θυμάμαι το ποσοστό γιατί βρίσκω το άρθρο, αλλά δηλαδή με αναγκάσετε να το πω πριν το βρω. Στατιστικά, οι γυναίκες στο 80-70% από 2.000 άτομα που εξετάστηκαν απατούν τους άντρες τους. Άντε, ρε. Είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσοστό βέβαια των αντρών. 79% είναι οι γυναίκες, 84% οι άντρες. Θυμάται ότι το συμφέρει, έτσι, το μεδούλι. Η ζωή του ανθρώπου είναι μια αμαρτία, έτσι. Τέλος πάντων, δεν είναι να εξετάσουμε τη μονογαμία εδώ πέρα. Είναι για τους άντρες. Και αν θα είναι θετικό αυτό, αφού πλέον είναι φυσικό, το εκλαμβάνουμε ως φυσικό, τι γίνεται πλέον. Όλοι ξυρίζουν τα πόδια τους. Όλο και περισσότερο, ρε παιδί μου, οι άνδρες συμφιλειώνονται με τη θηλυκή τους πλευρά. Έτσι, κάτι το οποίο από διάφορα έτσι, κολλήματα στους πολιτισμούς τους δεν γινότανε. Τώρα που είναι πιο free φάση, λέει αν θα είναι καλύτερο ή όχι. Έχουμε πει το ιδανικό, είναι asexual όλοι. Να μην νιώθουμε τίποτα. Έτσι, asexual. Αυτό όμως δεν γίνεται, γιατί έχουμε. Γίνεται, εγώ γιατί μπορώ. Γίνεται. Εγώ γιατί... είπαμε δεν έχω φίλο, είμαι εσύ... το μεδούλη. Θα δορίζονται σπέρματα οάρια, θα πίνουν τα παιδιά, θα υπάρχει έρωτας, θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα, σεξου. Αλλά αυτό καταστρέφει τον άνθρωπο. Αν δεν είχε στο μυαλό του το και όλα αυτά, θα ήταν free να ασχοληθεί λίγο και με την κοινωνία που έχει οικοδομήσει έτσι, αυτή τη θανατήλα. Και αυτά. Ασεξουαλ, παιδιά, όλοι. Τελείωσε. Αν δεν είχε στο μυαλό σου όλη την πώς θα φανεί στην άλλη ή πώς θα βρω κάποιον ο οποίος θα μείνει μαζί μου, θα μου καλύπτει τις ανασφάλειες, θα μου μοιάζει, θα βλέπω τον εαυτό μου να ταυτίζεται με αυτόν και όλο αυτό το χαριτωμένο. Παρανάσα, συνέχισε. Όχι, πες. Όχι, θα ήθελα αρκετά. Ασεξουαλ, αυτό. Καμία ευχαρίστηση. Τελειώνουν. Α γίνουμε ρομπότς. Ρομπότς. Και θα ξεσπάμε σε κάτι ανάλογο. Δηλαδή, η ανάγκη να ξεσπάσεις είναι να ξεσπάσεις. Έτσι κι αλλιώς.
υπάρχει στον άνθρωπο έτσι κι αλλιώς. Έχει τελειώσει αυτή η φάση με το Grand Theft Auto. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει τη μιζέρια του. Εντάξει. Οκ, έτσι μπορεί να τη ζήσει. Στιγμή αντικαταθλιπτικά είναι αυτά έτσι κι αλλιώς. Πόση στιγμή, άλλο έπαιζε 3 χρόνια, ας πούμε, να κλείσουμε ένα δωμάτιο. Κάθε στιγμή έπαιζε όμως, ήταν κάθε στιγμή το έπαιρνε. Όμως όταν τελείωνε. Δεν ξέρω. Το κενό μεταξύ μου και από βάθρας μετά πάλι. Τέλος πάντων, το πήγαμε πολύ μακριά. Η φάση πιστεύω είναι μόδα γενικότερα. Το τι παίζει. Lifestyle. Lifestyle, τι φάση. Τι πουλάει κτλ. Η οποία δεν έχει κινήσει τώρα, είναι πολλά χρόνια. Σινεμά, βασικά τα πάντα media, φυλάδες, περιοδικά, όλοι αυτοί αυτό το πράγμα προωθούν. Πολλοί τα ακολουθάνε, θούνε. Αλλά και ό,τι επιπτώσεις και αν έχει. Γιατί υπάρχουν, βλέπεις, φίλε, τι έχω τύχει, επειδή έχω δουλέψει καλοκαιρινό σε ζώνη και τα λοιπά. Όλα τα παιδάκια, ξέρεις, τα λοιπά, ξυρισμένα παντού, όλα τα πάντα, κομπλέ, αλλά γεμάτο σπριγιά, ερεθισμού στο κορμί, από το ξηράφι, όλα αυτά τα πράγματα. Προς τα κάλλη, τι είναι ο πόνος, δε καλέ. Να βγάλουμε την τρίχα, είναι ακριβώς αυτό. Προς τα κάλλη. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς με βοηθάει για να κολυμπάω πιο γρήγορα. Είχα δει το Michael Phelps που το έκανε και ακούς κάτι τέτοιες δικαιολογίες μετά. Ότι καλά, ναι, ρε, τώρα δεν γίνεται. Αυτό σε εμπόδισε στο να κολυμπάς, δηλαδή. Οι τρίχες που έχεις πάνω σου. Νιώσε όμως πόσο σε κρατά, δηλαδή. Γίνεται να νιώσει. Όταν φτάσεις μέσα στην παραλία, είσαι και σφιγμένος και κάνεις το κατοστάρι σε 2 δευτερόλεπτα λιγότερο. Άμα είσαι ένα βαγωσός, το κάνεις όλο αυτό. Άμα δεν είσαι, γιατί φίλε, άμα βάλεις. Θέμα της επίδειξης του αρσενικού στο θηλυκό που λέγαμε. Να σου πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω τέτοια. Είναι το. Ναι. Άμα βάλεις ένα μικονιάτι πάνω κάτω ξυρισμένο παντού και ένα πίθηκα με φουλ τρίχα δίπλα να κολυμπήσουν, ποιος νομίζει ότι θα βγει πρώτος? Αυτός που έχει τη λιγότερη αντίσταση στο νερό από τις τρίχες, έτσι δεν είναι? Άρα βοηθάει. Άρα ο Δαπίτς θα βγει πρώτος. Ο Δαπίτς θα βγει πρώτος και επειδή τους αρέσουν αυτά τα μπλεκ, τα γαλανόλευκα, έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να φοράνε κόκκινο μαγιό, ώστε αν τους έρθει περίοδος στην παραλία να μην φανεί. Όπως οι πειρατές φοράγανε κόκκινο παλτό για να μην φαίνονται τα μαγεία. Οι καπετάνοι, μάλλον. Ναι, πειρατές, ναι. Όχι όλοι. Ο πιο υψηλό βάθμος, ναι. Είναι θέματα περηφάνειας αυτά τώρα. Κάποιοι φοράγανε τα παντελόνια και τα καφέ, το αντίθετο. Να πούμε μερικά μηνυματάκια γιατί έχουμε μπόλικα. Για την ΑΕΚ στέλνουν και τον Ολυμπιακό χθες για το τελικό. Όχι, δεν έχουμε οπαδικά. Δεν έχουμε δυστυχώς. Ο Χριστόδουλος, έχουμε πολλή επικοινωνία με πάνω κόσμο ή κάτω, δεν ξέρω πού είναι ακριβώς. Θα σας πάρω διάολος. Έχω στείλει άνθιμο και αμβρόσιο να σας βασανίσει εισπέροντας και διαδίδοντας τον σκοταδισμό μου. Τον κωδικό του Wi-Fi θα τον αλλάξω σε λίγο. Το λέει για Σουμάχερ, λέμε η Παντελίδη. Σας πάω. Οκ, μήνυμα Χριστοδουλάρας. Ακάλυπτος, με τη μάπου σε κάθε καταιγίδα μετά την πρώτη βροντί περιμένω υπομονετικά να μπει το μπάς από Riders on the Storm. Δεν ξέρω. Καλό. Okay. Ωραία εικόνα, ωραία εικόνα. Δεν ξέρω, θες να πεις και εσύ ξεφτέρει κανένα? Έχω χάσει την μπάλα, ρε φίλε, δεν μπορώ να βρω τα σημερινά μηνύματα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ας καλύψει κάποιος το κενό μέχρι να βοηθήσει τον Ξεφτέρη. Καλύψτε κενό. Κάλυψε κενό, κάλυψε κενό, έλα. Έχω κάποιες τα μάτια μου, να πούμε. Αν δεν πέμαζω και το ποδί και μου. Καλή είναι η οθόνη, αλλά χωρίς... Όχι, όχι, το έχουμε. Αυτό δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, να το διαβάσω. Δώσε. Ωραία. Αλόγατος. Το δικό σας παραμύθι. Η Εκκλησία δεν είναι αυτό που λέτε ή αυτό που παρουσιάζεται στα ΜΜΕ ή αυτό που λένε οι παπάδες ότι είναι. Οκ. Okay. Τίποτα από αυτά. Όταν θα πάτε σε Εκκλησία που θα έχει ολονυχτία και θα δείτε το επάνω μέρος της τον γυναικονίτη να είναι πίτα από γκόμενες και, κάτω αριστερό, και το κάτω αριστερό μέρος πίτα από μεγαλύτερες γυναίκες, ενώ στο δεξί που κάθονται οι άντρες θα δείτε 10-20 και ηλικιωμένους. Θα καταλάβετε ότι όλα αυτά είναι ένα θέατρο. Έτσι. Ένα είδος παραπλάνησης, προσποίησης και υποκρισίας με μπόλικο αποκρυφισμό και δικό του λεξικό, κρυψήνια για τα φτωχά αντρικά μυαλά που θα πιστέψουν σε αυτή την καλά στημένη απάτη από τις γυναίκες και το παπαδαράτο. Παπαδαριό. Από παπαδαράτο. Παπαδαράτο, ρε. Αλόγατα. Τόμας πρωτόπαπας, όταν μιλάω για ταχύτητα, έχω μεγάλο στόμα. Από ένα κομμάτι ήταν αυτό, δεν θυμάμαι παρακάτω. Με κάτι κάγκουρες. Παντελίδης, χαλαρώστερε μάγκες, μεγαμπάιτ έχω. Παιδιά, δεν είναι με WiFi ο Παντελίδης. Έχει σύνδεση, ρε. Το σαχύτε βγάλε. Κνήτης, κνέ, εδώ θα μας πείτε ότι η ομοφιλοφιλία είναι προϊόν του καπιταλισμού. Να κάνετε παρέα με κνήτες.
Όχι, δεν είπαμε τίποτα από αυτό που λες. Δεν πειράζει. Πάντως, ναι, το κουκουέ το έχει πει ξεκάθαρα. Εννοείται αυτό, ναι. Ο καπιταλισμός προωθεί την ομοφιλοφιλία. Αυτό. Όχι, 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 δεν προωθεί. Είναι. Η ομοφιλοφιλία είναι προϊόν, δηλαδή μου. Κάπως, ναι. Λοιπόν, να σας πω μια ευχάριστη. Με τον Πο. Ευχάριστη. Εντάξει, ευχάριστη. Αυτοκτόνησε την προηγούμενη εβδομάδα, Μπάτσος. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Εγώ, φίλε, θέλω να δώσω αγάπη. Μέχρι και αυτοί να πάρουν αγάπη. Ναι. Λοιπόν, έχουν πρόβλημα, παιδιά, να τους βοηθήσουμε. Λοιπόν, το χασίσι καλλιεργούνταν νόμιμα στην Αρκαδία. Ενώ οι εργοστασιάρχες έκαναν και εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Η παραγωγή είχε φτάσει στα 5 εκατομμύρια οκάδες και στην κομιδή όλα τα κορίτσια ήταν εύθυμα και πειρακτικά. Και εγώ μαζί θα ήμουνα. Αγρότης μόνος ψάχνει. Δεν διαβάσω όλο βέβαια γιατί είναι τεράστιο. Ψάχνουν οι αγρότες τότε. Στα κορίτσια ήταν μέσα στην αγρότες μαζεύανε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και χαχαχά και χουχουχού και παιδιά παντού. Και ούτε ξύρισμα το στήθος ούτε τίποτα. Και τώρα στην ελληνική επαρχία άμα πας, χωριά δεν υπάρχουν. Προσπαθούν να βρουν κάποια κοπέλα από το πρώην ανατολικό μπλοκ. Όντως έτσι παίζει. Έτσι, όλα τα παιδιά φεύγουν. Ή και εκεί που υπάρχουν παιδιά, η οικογένεια που τα μεγαλώνει είναι της νοοτροπίας του στυλ μαζεύω, ξέρω εγώ, στο χωράφι, έχω κάποιους να μαζεύουν για μένα και εγώ το ζω νέο ελληνικό ρεύμα, κλειδάτα και τέτοια. Όχι όλοι, αλλά ναι. Οι πιο τέτοια, ας πούμε. Αγροτιά, ρε. Ναι. Αλλά μην ειδημένη. Το... Λοιπόν, πιστεύω, δεν πιστεύω. Και συνεχίζουμε σιγά σιγά όμως. Έχουμε πάλι... πει εξάλλου ότι αυτή η εκπομπή είναι λίγο βραδύπους, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μας ακούνται από τις 10, αλλά όσο προχωράμε προς τις 12, είμαστε λίγο πιο χαλαροί, είμαστε λίγο αργούμε. Κλασική περίπτωση ζώνη 10-12. Ακριβώς. Μετά τις 11 μπαίνουμε λίγο σε άλλη ατμόσφαιρα, λίγο πιο αργά. Έτσι ξυπνάμε και πρωί, κατάλαβες. Ο Σπύρος ο Σούλης μας ρωτάει. Φύγε. Το κινητό μου έκλεισε από μπαταρία. Λέτε αν αρχίσω και το βρίζω να φορτιστεί συναισθηματικά. Κάνει μια προσπάθεια. Χαριτωμένο. Όχι, όχι, ήταν πανέξυπνο. Ο Πάτερ Παΐσιος, προφητεία. Πες θα κοιμηθείτε, γαμώ το Χριστό σας. Πάτερ, μη βρίζεις, ντροπή. Σίγουρο θα πέσουμε, μη φοβάσαι. Λοιπόν, και μας έχει στείλει ένας ακροατής φίλος εδώ πέρα της εκπομπής, προφανώς. Ένα τραγουδάκι. Παρακαλώ να το βάλουμε όταν θα. Τι θέλεις τώρα, καπακιά. Πιστεύω είναι καλή ώρα για διάλειμμα. Τόσο άμεσες δράσεις να θέλει εκπομπή, ρε παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, παλικάρι, ένα συγχρονιστούμε. Εγώ θα πατήσω το κομβίο και εσύ θα σηκώσεις το άλλο το κομβίο. Λοιπόν, διάλειμμα με θρυλικό κομματάκι. Διάλειμμα με θρυλικό κομματάκι. Παραγγελιά, όπως. Παραγγελιά, ναι. Θρυλικό κομματάκι και επιστρέφουμε με ζούδια. Μείνετε συντονισμένοι.
Ταρά. Αστρολογικές προβλέψεις. Ζώδια. Διάβασμα παντάμις. Διάβασμα κότας. Κρυός. Η ανάγκη σου για επιβράβευση μπορεί να είναι μέχρι ενός σημείου δικαιολογημένη. Όμως, αν υπερβάλλεις, γίνεται πείσμα. Η λύση δεν είναι να τρέχεις με τα 20 ψιλοτάκουνα σαβατιάτικα στο μοναστηράκι, ούτε και με το να φοράς ροζ πουκάμισα. Ταύρος. Δεν μπορείς να έχεις παράπονα όσον αφορά την αίσθηση που δημιουργεί στους γύρω σου. Όταν οι επιλογές σε μπερδεύουν και σε αποπροσανατολίζουν, συγκεντρώσου στα δικά σου κριτήρια. Δεν είναι κακό να σου αρέσει να δίνεις και να παίρνεις χαρά. Δίδυμος. Είσαι ιδιαίτερος επινοητικός και μπορείς να καταπλήξεις με τις ιδέες σου τους άλλους. Όσο για τον εαυτό σου, μην είσαι τόσο αυστηρός. Ο αυτοσχέδιος δονητής σου σε κάνει μια χαρά τη δουλειά. Καρκίνος. Ο κυβερνήτης σου, Σελήνη, εγκατέλειψε το πλοίο και πλέον είναι ακυβέρνητο. Έτσι, αυτές οι μέρες έχουν ιδιαίτερη σημασία για σένα. Μπορείς να νιώσεις πολύ ζεστά, αλλά και να δημιουργήσεις ζεστή ατμόσφαιρα για τους υπόλοιπους. Αν παραζεσταθείς, άνοιξε το αρκουδίσιον και απόλαυσε τον καπιταλισμό. Λέων, μπορείς αξιοποιώντας τη θέση της Σελήνης να επανορθώσεις σχετικά με κάποιο διαπλεκτισμό που είχες στο παρελθόν ή να εξηγήσεις κάτι που σε πείραξε και δεν κατάφερες να προσπεράσεις. Το να το βγάλεις από μέσα σου είναι πολύ σημαντικό. Κάτσε ένα παυτικά στη λεκάνη της τουαλέτας και έχει υπομονή. Σπρώχνοντας, θα βγει. Παρθένος. Το τρίγωνο Βερμούδων είναι πολύ θετικό για σένα και θα πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά για πράγματα που έχουν ξεφύγει από την προσοχή σου. Καβάτζωσε καλά το στάφ σου, άναψε κανένα αρωματικό κεράκι και όλα καλά θα πάνε. Ζυγός. Έχεις αντοχή, ακόμα και αν δεν το ξέρεις ή δεν έτυχε να το καταλάβεις. Θα τα ανακαλύψεις τώρα. Χαλάρωσε και δώσε τη μάχη. Έλα, ρε, μάχη. Χαλάρωσε και δώσε τη μάχη που απαιτείται μέχρι τελικής πτώσης. Η σελήνη που βρίσκεται στο ζώδιό σου σε δυναμώνει και σε αφυπνίζει. Μπορεί να απαιτείται κούραση, αλλά θα βγεις ακόμα πιο δυνατός. Αν τα πόδια σου μουδιάσουν, άλλαξε στάση. Βοηθάει. Σκορπιός, είσαι σε θέση να οργανώσεις και να κρατήσεις μία θέση ευθύνης. Αυτό που μένει είναι να εφαρμόσεις ένα καλά σχεδιασμένο πλάνο για να διεκδικήσεις το αντίτιμο αυτής της ικανότητας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφήσεις τα πράγματα στην τύχη. Με λίγη προσπάθεια, αφιερώνοντας ολόκληρη τη ζωή σου, μπορεί να γίνεις ένας πετυχημένος καριερίστας που θα τον ξεκολλιάσει το αφεντικό του για 3.60. Τοξότης. Μπορεί η υπερβολική αισιοδοξία να σε κάνει λίγο περίσκεπτο. Προσπάθησε να σκέφτεσαι διπλά και να σέβεσαι την προσωπικότητα του άλλου.
Αν πάλι και ενώ έχεις πάει με τα νερά του, δεν συμπροσθεθεί με τα πιστεύω σου, τάραξε τον στα βέλη. Εγώ, γέρος, μπορεί να νιώθεις περισσότερη ευθύνη και βάρος από όσο θα επιθυμούσες. Παραδέξου όμως ότι δεν θα μπορούσες να αντέξεις αν άφηνες τα πράγματα στο χέρι του άλλου. Στην τελική, πάντα σε βόλευε περισσότερο να αυτοικανοποιείσαι. Είναι πιο συνετό και μετρημένο. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί θέτοντας στόχους και νέα όνειρα που θα εξελίξουν το μυαλό και την προσωπικότητά σου, καλό είναι να είσαι ρεαλιστής και να πατάς πάνω στη γη. Βγάλε τώρα γρήγορα στον Batman. Όχι, δεν θα σώσει τον κόσμο σήμερα. Ιχθύς. Ο Κρόνος μπορεί να σε κάνει ελαφρώς μυστικοπαθή. Αν έχεις λόγο να είσαι έτσι, προσπάθησε να μην το δείχνεις, ώστε να αποφύγεις και τις υποψίες. Αν πάλι δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, χαλάρωσε. Βγες στο μπαλκόνι σου και βρωτοφώναξε. Είμαι μια περήφανη Ελληνοπούλα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ πέρα στο χαοτικό στούντιο. Ακούτε ραδιοδόνε θανατευτική θέκραθη. 93,1 κάτοικο Radio De Ateno. Εκπομπή κουβέντα στην Τρόγλη. Μηνύματάκια πολλά. Είχαμε πολλά μηνύματα. Είχαμε καταγγελία από την εκκλησία. Θα μας κάνουν μηνύσεις εδώ πέρα. Δώσαμε τα ονόματά μας. Κι εγώ σ' αγαπώ, γαμώ το Χριστό. Ω, ντροπή. Είμαι ένα αυτό είναι τραγούδι. Άκου όμως τι συμβαίνει στην Ολλανδία, φίλε. Για να δεις μια διαφορά δεν ξέρω πώς θα το πιάσει ο καθένας. Ολλανδία. Επέτρεψαν σε 20χρονη που είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης να κάνει ευθανασία. Δεν είχε ακριβώς. Πάντως, να το πω πολύ γρήγορα. Το έχω ψηλοδιαβάσει. Ήταν επανειλημμένη. Ναι, από 5 ετών μέχρι 15 ναι. Και μετά έκανε θεραπεία. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Είχε παρεστήσεις, χρόνια κατάθλιψη, ανορεξία. Υπέφερε. Και το κράτος. Και το κράτος της έδωσε την άδεια να κάνει να τερματίσει τη ζωή της με αυτές τις ενέσεις. Στην Ολλανδία δεν είναι κράτος και εκκλησία ένα. Νομίζω έχουν. Η Ολλανδία για το Άμστερνταμ είναι μια καταραμένη χώρα για την εκκλησία. Ναι, ναι, ναι. Που κυκλοφορούν εκεί όλοι οι ανώμαλοι. Κυκλοφορούν, ναι. Που πίνουν ναρκωτικά. Έχασε κλείδες. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα. Έχει ζουμία αυτή. Ωστόσο, λέει, μετά από όλο αυτό, αφού έγινε και βρήκε το. Θέλησε να διαρματίσει τη ζωή τη. Ωστόσο, η είδηση για το θάνατό της προκάλεσε τρομερή διαμάχη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι φάση. Πειραχτήκαν οι άλλοι από απέναντι. Γιατί από απέναντι. Δεν μπορείτε να σκοτώνεστε έτσι, κύριε. Ένα κανάλι μας χωρίζει, περαζόμαστε. Γιατί έχουμε δικαίωμα έκφρασης. Είναι λογικά ενάντια αυτή, ρε παιδί μου, στην θανασία. Το θέμα είναι ότι η κοπέλα είχε ήδη διαγνωστεί από τους γιατρούς ότι. Ένα κλικ πιο εδώ. Εντάξει. Ότι τέτοιο, ότι δεν μπορούσε να γιατρευτεί. Κάναν ό,τι μπορούσαν οι γιατροί και είπαν ότι δεν γίνεται να διαγνωστεί. Ναι, αλλά είναι αμάρτημα. Κοίτα, πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος να επιλέξει να χάσει τη ζωή του. Τι λες τώρα, η ζωή είναι. Το κάναν ό,τι μπορούσαν. Τώρα μπορεί να είναι και καταστολή από χάμπορ, να είναι οτιδήποτε. Ναι. Αλλά και τα ψυχολογικά είναι πολλά. Πάντως νομίζω στην Αμερική είναι παράνομο να αυτοκτονήσεις. Δεν ξέρω για Ευρώπη τι παίζει. Και Ευρώπη πρέπει να είναι και αυτό παράδειγμα. Θρησκευτικά πάντως είναι. Σου περνάνε χειροπέδες, δηλαδή αφού αυτοκτονήσει σου περνάνε χειροπέδες. Πα φυλακή μετά και έτσι. Όχι, εντάξει. Πληρώνουν δική σου υπάρχει... Δεν έχουμε και τι οδόσει να του κάνουμε. Αστυνομικό νεκροτομείο. Φαντάζεσαι, πτέρυγα στην αστυνομία. Κρατάμε αυτού εδώ πέρα που αν ζούσαν θα ήταν εγκληματίες σίγουρα. Γιατί παραβίασαν τον νόμο και αυτοκτόνησαν. Πολύ ωραία. Ζόμπι αποκαλύψη. Ενώ τη στιγμή που πηδά στην γέφυρα και αυτοκτονεί μέχρι να σκάσει κάτω στον καρπούζι. Τα συγχώρεσε, τι γίνεται. Και... Φίλε, αυτά τα παραθυράκια πρέπει να μας πάρει... Μια διευκρίνηση θέλω. Ναι. Η γέφυρα κάτω έχει νερό ή έχει τσιμέντο. Τσιμέντο, αυτοκίνητα, το τρένο στη μέση, αττική οδόφαση.
Γίνεται. Κοιμάς γίνεται. Όση προσευχή να κάνει σε όλε τι θεότητε. Ναι, τι γίνεται μετά είναι το θέμα. Σε αμαρτιών όσο πέφτει πριν σκάσει. Ενώ έχει. Ναι. Βουδαβούδα. Σε αμάρτημα τη στιγμή που πήδηξε. Δεν προλαβαίνει ο άλλο, κατάλαβε. Γι' αυτό δεν έχει την άφεση. Κατά πάσα πιθανότητα δεν νομίζω να την παίρνει την άφεση. Εντάξει, πάμε σε μια μεγάλη διαφορά. Δεν θα το πει ουσιαστικά, ρε παιδιά. Μην είστε τόσο ρηχή. Η οποία είναι και μεγάλη διαφορά. Μην είστε τόσο ρηχή. Ακριβώ. Μόνο να το νιώσει ότι. Όλα αυτά που έγιναν, ξέρω και εγώ, μετανιώνω για όλα τα πράγματα που είναι κακά. Τελείωσε. Πέφτει, γίνεται σε κοιμά και φεύγει επιτόπου πάνω στον κήπο. Το θέμα είναι να μετανιώνει για τίποτα, ρε φίλε. Άμα κάνει αυτά που κάνει και εξελίσσει και γουστάρει αυτό που γουστάρει, να μετανιώσει από τη στιγμή που πεθαίνει για οτιδήποτε έκανε, καλό ή κακό. Εντάξει, είναι όμω ο άλλο, αν έχει σκοτώσει 15 ανθρώπου, είναι ένα φασίστα και τέτοια και πηδά. Εντάξει, θα πει, εντάξει, θα πω ένα για το τεχνικό κομμάτι, α πούμε, και να μετανιώνω. Μπα και το σώσουμε, ξέρω κι εγώ. Εντάξει, όλα αυτά ξεκινάνε από το βασικό ότι κάποιο πρέπει να πιστεύει σε αυτό το φανταστικό φίλο, Ναι. Παιδιά, μην τη συνεχίσουμε. Για μυθολογία. Θα πάρει τηλέφωνο ο φίλο. Μην συνεχίσουμε. Πω και εγώ το όνομα, όμω, σε επόμενο τηλέφωνο. Λοιπόν, Πυθαγόρα. Πολύ σοβαρό μήνυμα. Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών. Οκ. Okay. Ήξερε τι έλεγε. Γεωμετρία διάβαζε, μάλλον. Τσιπάκι. Πραγματικά αναφέρουν τους μπάτσους που θα μείνουν άνεργοι στο τραγούδι των Παπαροκάδων. Ω, ναι, δεν ήταν κάποιο. Αρκετά επαναστατικό, θα έλεγα. Για τους Παπαροκάδες. Ο Νίκος ο Καρβέλας. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Πίνω, λέει, μόνο μπαταρίες και μαύρο. Και είναι σοβαρό, παιδιά. Κρατήστε ένα επίπεδο, παρακαλώ. Μόνο μπαταρίες, ρε, σε λέω. Κρατήστε ένα επίπεδο. Πώς είναι τραγουδάκι, για τσεκάρε το πώς είναι, να το πούμε τραγουδιστά. Καρβέλα είναι το επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, πίνω μόνο μπαταρίες και μαύρο και σαν κεντελάρο όλη μέρα. Καλά κάνει. Ο Πατακός. Ερχόμαστε 21 Απρίλη. Πέρασε. Αργήσατε αρκετά. Παλιά. Πιο σκληρός πες τώρα. Είναι φιλοσοφικό το η κίνηση αυτή, δεν είναι. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος προφανώς έχει πιάσει και αυτός Wi-Fi τώρα με τους πάνω. Κάτω η Χούντα ζει το γελάς. Αλλαξοπίστησε, δεν ξέρω. Μπερδεύτηκε. Δεν του αρέσει αυτή η Χούντα γιατί δεν είναι δικιά μας, κατάλαβες. Συγγνώμη τώρα, πέταξα σπίτα. Στην Ευρώπη έτσι. Εσύ λέει ο Ποσειδώνας. Στη Μερόπη. Η Ευρώπη μαλάκες, δεν είναι σίγουρα. Βγάλετε τις ψυχάλες, με πιάνει κατούρημα. Αρχικά, πρόσεχε πώς θα μιλάς, δεν είναι ψυχάλα, είναι σταγόνα. Και είναι σταγόνα της Στρόγγλης. Αντισέβεσαι, λες και είναι ένας από εμάς. Έχεις ακούσει το μαρτύρο της σταγόνας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν. Τη σταγόνα δεν ξαναβρίσεις. Τη σταγόνα. Ναι, αλλά στη μαρτύρα της σταγόνας, η σταγόνα σκάει στο κεφάλι σου. Εδώ την ακούει, δηλαδή, γιατί παραπονιέται. Εδώ σκάει στα θα αυτιά το σου. Χτυπάει για πάντα στο υποσυνείδητο, λοιπόν, φιλαράκο. Έχεις μπλέξει. Όλα τα όνειρά σου πλέον θα είναι υγρά και θα σκάνω παντού σταγόνες. Και θα κατουργέσεις το μήμο σου και θα γελάμε όλοι. Όνειρα υγρά. Συνεχίζοντας, η δροσούλα, τρομερή ιδέα. Τα ζώδια πλέον έχω καταντήσει μπανάλ. Προτείνω να στέλνει από μια μούτζα ο καθένας και να μας διαβάζετε το χέρι. Εγώ είμαι μέσα. Έξυπνο. Εγώ το έχω, το ξέρω. Την τέχνη αυτή την ξέρω. Απλά, ρε, πολύ καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Απλά μην έχετε κάλους και τέτοια εμμυρμηγκές, γιατί εγώ ψηλοειδιάζω. Είναι αισθητικό το ζήτημα. Απλά να είναι λίγο περιποιημένα τα. Ωραίο είναι, άστο. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Είναι ζωντανή εκπομπή. Μόνο μάλλον. Ελένη Λουκά, εκπομπή του Σατανά. Αυτό μας λέει. Ο Γιάννης ο Χιονιάς ή άλλος Τζον Σνόου. Στην Αμερική εγώ πάντως θα παραβίαζα τον νόμο. ΑΚΑΜ. Νομίζω τον. Εντάξει. Αλκίνος Μπούκουρας ξανά. Το αυτοκτονήσει τον τελετέ Μπούκουρας σας περιμένει. Επίσης. Χωρίς διακρίσεις αυτοκτονήσει, απεβιώσει. Τελετέ Μπούκουρα εδώ είναι, τέλος. Επίσης οι συγγενείς. Δηλαδή. Εννοείται παρακάμπτουν τον νόμο και τελούν. Κανονική θρησκευτική τελετή για τον αυτόχειρα συγγενής τους. Εκ πείρας μιλάω, το πιάσες λουλού. Ο παπάς που του στάβει τι. Πώς είναι αυτός που πήρε τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρω. Λουλού, τι, η λουλού. Λουλού δεν. Ποια είναι η λουλού. Τι εννοεί. Το FBI πάντως παρακολουθεί κάθε κίνησή μας στο διαδίκτυο. Μας στέλνουν ότι στην Αμερική ευθανασία είναι νόμιμη σε κάποιες πολιτείες για ανίατες ασθένειες. Ένα τρινατρίο γαδά, ΑΚΑΠ. Οι πολιτείες του Σατανά να υποθέσουν είναι όλες αυτές, έτσι. Μπορείτε να δείτε και το «Η θάλασσα μέσα μου» που είναι η ισπανική version αυτού του concept. Κάποιος που θέλει να κάνει εθανασία επειδή είναι παράλληλος. Αυτά ήταν τα μηνύματα. Καταιγιδισμός από μηνύματα. Θέλετε να πάμε με το FBI ότι μας παρακολουθούν, ναι.
Ναι. Πολύ στην ελικόπτερα. Είσαι σπουδαίο. Λοιπόν. Πολύ money in the fields. Searching for Hollywood. We're gonna burn the herb. We're gonna burn all your cane fields. Η φάση είναι έτσι, η κουβέντα στην τρόγλη. Η ώρα πάει το 10 παρά, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε δυσκολίες σιγά-σιγά. Λοιπόν, το FBI πλέον παρακολουθεί κάθε κίνησή μας στο διαδίκτυο. Μπορεί να χακάρει και τους υπολογιστές μας. Όπως μπορεί. Εντάξει, κάτι Snowden και κάτι τέτοιοι τύποι, κάτι είχαν βγάλει, κάτι περίεργα εκεί, ότι ξέρετε, είσαστε όλοι... Καταρχήν, οι ίδιοι μας τα λένε μέσα από τις σειρές που προωθούν. Να το ξέρετε, δηλαδή αυτά που προωθούν μέσα από τις σειρές τους είναι αυτά που κάνουν. Τα λένε χήμα κιόλας για να μην είναι έκπληκτοι. Έχουμε πει τι σημαίνει η ειρωνία. Η ειρωνία είναι να σε κατηγορούν για κατασκοπία αυτοί που κατασκοπεύουν όλο τον κόσμο. Νιώθετε γιατί κατηγορεί το άλλος. Επειδή έβγαλε έξω στους υπόλοιπους ότι σας κατασκοπεύουν όλους, παιδιά, σας κρατάνε όλους. Πρακτικά μυστικά, είναι ευαίσθητες πληροφορίες. Έτσι πρέπει να λειτουργεί το κράτος καλά. Αλλιώς δεν γίνεται. Για το καλό σας. Και όπως δεν άντεξε, στο τέλος το μυαλό σας. Τα καλώδια, τα καλώδια. Σας έχω πει, το νου σας τα καλώδια. Το νου, τόσα χρόνια. Το νου στα καλώδια. Αυτά τα καλώδια. Να διαβάσω. Ένα κάτι τέτοιο θέλει να γίνει, αλλά το καλώδιο δεν θέλει. Και δεν το βλέπω, δεν θέλει. Δεν είναι καλό. FBI, CIA, NSA, fuck off. Έχω να πω. Έχουν γίνει... Γράφει κάτι. Και πλέον δεν χρειάζεται, μέσα από τις, όλες αυτές τις smart τεχνολογίες όπου προωθούμε μέσα... Smart TV, που καταγράφουν τα πάντα. Τίποτα, δεν είναι. Τα σύντα περισσότερα καταγράφονται πλέον και δηλώνονται και με την επιθυμία αυτού του νου που καταγράφει. Έχουμε αποδεχτεί. Για να είναι. Έχουμε πει και βάσει τι τρομοκρατές κτλ. Τι έχει να κρύψει άλλωστε. Τι έχει να κρύψει. Να καταγράφονται όλα, να είμαστε κομπλέ και ασφαλεί στα σπιτάκια μα. Είναι ένα θέμα που αντιπαραθέτουμε. Γιατί έχει να κρύψει κάτι. Εγώ για το καλό σου κάνω να σε προστατεύσω. Μα δεν θέλω να με προστατεύσει. Απλό είναι. Εγώ θέλω να το πάω καθήκον σε... του, να σε προστατεύσει. Λοιπόν. Καθήκον, τώρα σώνει και καλά, δηλαδή. πολύ σοβαρό. Έχουμε κάτι πολύ σοβαρό. Αφού ο άνθρωπος, ρε παιδιά, είναι γεμάτος λάθη, όλα αυτά που λέμε είναι στη φύση του να είναι έτσι. Κάποιος πρέπει να σε σώσει. Λοιπόν, να διαβάσω εδώ. Αλόγατος έστειλε ένα κατεβατό και αποφάσισα να το διαβάσω εδώ. Αλόγατε, αυτό που μας κάνεις είναι πολύ άσχημο. Γενικότερα, με έχει προβληματίσει. Δεν ξέρω, ρε φίλα, θα κοιμηθώ το βράδυ. Λοιπόν, κύριε αγράμματε Εβραιομπολσεβίκε και ασφαλίτη ραδιοφωνιά. Δεν γράφετε έτσι. Κάνετε λάθος. Δεν έχω δικό μου... Μπορεί. Δεν έχω δικό μου λεξιλόγιο. Αντιθέτως, εσύ έχεις το δικό σου λεξιλόγιο, αυτό της αριστεράς και την δεξιάς. Μαύρης η οθόνη, φαντάσου, δηλαδή τι διαβάζεις. Δεν το άντεξε το PC. Αλόγατε, μας έχεις χαλάσει την οθόνη. Πιστεύω ότι οι ακροατές κάποιος θα πάθει επιληψία με αυτό που διαβάζουμε, παιδιά, σίγουρα. Θα σου αποστείλουμε, ναι. Πέρα από το να επαναλαμβάνεις την κυρίαρχη προπαγάνδα για καπιταλιστές και κομμουνιστές, άντε και μερικές ατάκες, το μυαλό σου είναι άδειο αισθήματος. Μιλάς σε κάποιο συγκεκριμένο ή απευθύνεται σε όλη μας τα μία οντότητα. Όχι, για μένα είναι προσωπικό τώρα. Το ξέρεις. Τον άλογα τώρα. Άλογα τσέκανα και ήταν δίπλα μου. Ωρα, κάτσε, λες για τους άλλους που θα γίνουν ρομπότ, ενώ εσύ έχεις γίνει ρομπότ και άνιωθος, φαφλατάς και ξυπνάκιας. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις την λέξη κρυψόνια ή μήπως πάσχεις από αυτήν την πάθηση κι εσύ. Συγγνώμη, ξέχασα ότι μερικοί είναι μίσανδροι όλη τους τη ζωή. Ξεκίνησαν από τις παιδικές χαρές, βρίζοντας τους φίλους τους, μαλάκα αυτό, μαλάκα εκείνο. Πόσο δύσκολο είναι να νιώσεις ότι είσαι μίσανδρος με αναρχική ή άλλου είδους προβιά. Συσπιστικό η τελευταία λέξη, αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Δεν θα νομίζω ότι... Δεν μπορούμε να το. Πάει πολύ και είναι και άσκοπο. Ναι, ναι, ναι. Κάτι για τα κρυψόνια βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εγώ πάντως ναι. Η ελληνική όντως γλώσσα είναι τεράστια. Αλόγατε, το μήνυμά σου θα μείνει για πάντα χαραγμένο και χακαρισμένο και ό,τι θέλεις. Πού ντε, παιδιά, δεν το διάβασα. Μισό λεπτό. Το διαβάσαμε, διάβαζα μισή ώρα. Πες και τα υπόλοιπα. Ναι, 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 μισό λεπτό το βρήκα. Πάνος Σόμπολος. 3,5 μονάδες έπεσε ο Ντάου Τζόουνς. Οκ. FBI, παίξτε κανένα τραγουδάκι. Ακούμε που ακούμε τώρα, δηλαδή, ναι. Snoop Dogg, this is the motherfucking D-O-double-G. Μας έχει στείλει. Σεριανόπουλος, πρώτο ταξίδι μου ήρθε μαύρος από κόλο. Φρουπ, που είναι ο Μεδούλης,
θέλω να πει ότι είμαι θεάκι. Φραπ. Φρουπ. Να κάνουμε ερώτηση. Σήμερα θα έχουμε hip hop τρελό στο 98. Freestyle, πάντα στο τη εκπομπή. Φρουπ, η Παναγιά πήγαινε σε παιδικές χαρές και έκανε bowling στα παιδάκια. Bowling, μαλακά, bowling έκανε. Α! Ήταν δασκάλα bowling η Παναγία. Εντάξει, ξέρετε πώς είναι αυτά. Ή στρογγυλομπαλούσα, ξέρω εγώ. Είπαμε, η εκπομπή είναι δύσκολη, μετά από κάποια ώρα σταματάμε και να βλέπουμε και καλά. Stone Sloth. Θέλετε δηλαδή να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να μπούμε δυνατά με παραγωγές και beats και τέτοια. Δεν είναι ο Θεός εδώ ξανά να φτύσει τη ρήμα του χριστιανικά. Ωραία, λοιπόν, βάζουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με raps. Raps. Δεσούς τώρα μαζεύτηκαν φλάκες τζαμπαμάγκες να μάσουν πως έχουν ατάκες και φθινούριμες δηλώνοντας ράπερς τύχες λινάτσες του δρόμου καπάσες ψάχνουν μια τρύπα στο χώρο μα δεν πατάνε στο χρόνο με το θεό δικηγόρο ακού την κότα ρε ψώνιο σκιάω μέσα συντρογλή και το μυαλό μου αποχή σου ρίχνω φορμόλι ρε μογλή και συνεχίζω αδιάσυστο όσα ψεγαδιά στο σκιαμερόληπτος ύφος πάλι καρίσιο νησίο σαν ογκολήτος τσεκάρε μας μάχη μη κι άξεστη. Σε τρολάρουμε από το 2006 κι ό,τι φέξει. Ζωή όχι επιβίωση, πάρε αντίδοτο από την ίωση. Καμία ανοχή, ό,τι σε ρίχνει κάτω. Τύψε ένα μπάφο, να έρθει λύτρωση. Ζωή όχι επιβίωση. Τα ραπς θέλουνε skills και τα δικά μας βγάλουν ένα πικρίτι. Στο έρμος έχουν βαφτιστεί. Είχανε μάνα τη νύχτα, τρώγανε δρόμο και φρίκι. Τα ραπς θέλουνε skills. Ακούε μας από βαθιά τι λαλούμε. Καρά, πρέπει να τα ζεις. Μιλάω για τρόπο και εσύ πάντα ζεις. Άλλο ζούμε. Ξεχνά τα γκάζια, τα γκάνια, τις κόντρες, τις ντόπες, τις μόδες, τις φόλες, τις τσόλες, τα χόρτα, τα χάπια, τις κόνες, τους κόλους, τα μάτια, το χρήμα, τους δόλιους φίλους που μοιάζουν με σκύλους. Φύγει απ' τη μούρη μου ρε χίπι, τρώω μέλι απ' την κρύπτη με το μυαλό ενώ στο γλωδίτη πέφτω πάλι στη φρίκη. Κολυμπώ βαθιά κατά δύο με, στο σκοτάδι αφήνω με, δεν κολλείω με. Ξεχνά μέσως όσα σε διδάξανε. Όλα όσα ακούσε σου λέω σε γελάσανε. Όλο ακούω για έμψη κι όλοι μάχονται. Να αγγίξουνε το θρόνο, το νόημα χάθηκε. Μέσα σε μια τρόγλη πόλη επιβιώνουμε όλοι. 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 Τα ραπς θέλουνε σκιτς. Και τα δικά μας βγάλουμε να την κρύβει. This is Mixlaw Production. Yo. Πώς φαίνεται την παραγωγή? Σας εμπνέει πολύ. Καλή παραγωγή. Χτυπάει στα αυτή. Σκάει το freestyle από την τρόγλη. 93-8. Ακούς χαοτικά. Βρίζουμε την Παναγιά και θυμώνεις τις δρύμες μου μαζί μου. Έλα να οργώσουμε με το ξεφτέρι μπου. Και κακό κομεδούλη ο Θεοδός έχει πάρει άδεια σήμερα. Ρεπό δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον 98. Ρήμες κάνε στα αυτιά σας κι είναι τρελό. Αυτό το ξεφερνώ, πανηγύρι το ξεκινάω εγώ. Δεν μου βγαίνει καλά η ρήμα. Έχω σαλλιώσει λίγο, έχω πετρώσει το στόμα μου. Δεν μπορώ καλά να εκφέρω τη ρήμα. Θα αναφερθώ ξανά εγώ τους ακριατές, τους μισώ. Δεύτερη φωνή εγώ. Λοιπόν, θα τα πω για σένα. Για σένα βλάκα που πήρες ξανά. Και έχω δικές εδώ. Λακαμά, χριστιανέ. Το μπούνο. Κάτσε, περίμενε να σκεφτώ. Και σκέφτηκα πονή. Θα σου γαμίσω το κονί. Μέχρι του Δευτέρη η φωνή να ακουστεί. Δεν έχω το flow. Φίλε το καλό. Ένα σίγουρο αυτό. Γάμα το Χριστό. Παρακαλώ το που το τρελό. Να δώσει εδώ πέρα λιγάκι το ρυθμό. Ξεχάστηκα πονή. Μαθητή. Πού είσαι μεγάλε MC? Σκάει ο Χριστός, σκάει ο Θεός.
τι να του πει. Είναι ένα γλυκό παραμύθι. Να μπορείς να κοιμηθείς κάθε βράδυ. Κάποιος θα σε σώσει, κάποιος θα σε προδώσει. Κάποιος από πίσω πήλε μπάγκα θα στη φέρει. Θα γίνει Νταλαβέρι εσύ και ο Τσίζους. Christ, είστε superstar, γουστάρετε. Δεν μιλάμε για Χριστό, δεν μιλάμε για το Χριστό. Ναι, γαμώ το Χριστό, ναι, γαμώ το Χριστό. Δεν είναι σωστό, όχι δεν είναι σωστό. Να γαμάστε Χριστό, να γαμάστε Χριστό. Μίλα καλά ρε μπρο, μίλα καλά ρε μπρο. Έχω να πω μια ιστορία κι εγώ. Επιστρέφω από την τουαλέτα. Εκεί καθόμουνα και πήγαν όλα καλά. Ήτανε σένια και ξαφνικά είδα δίπλα μια κατσαρίδα. Μου μύριζε μια κοπέλα που είδα, που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τα πόδια της δεν ξύριζα, τα ξύριζε μόνη της. Και είχε ένα κόλο σαν πεπόνι. Ήταν αλάνι του δρόμου. Α, από μακριά, από εκεί ψηλά, από τη γειτονιά. Στα βόρεια, προάστρια που ζουνε τα πλούσια παιδιά. Ξέρεις, κάτι δαπίτες μάγκιες, χοντροί. Θέλουνε να το παίξουν εκτίνη και κρεατίνη τρών για πρωινό. Και τι να πω. Συνεχίζω ιστορία θα ρω. Και τι να πω. Και τι να πεις. Κοινωνικό μήνυμα γαμώ τους βιταπείς. Εδώ στην Τρόγλη μιας και αναφέραμε τα βόρεια προάστια. Έτσι. Χώνουμε. Ρήμες οργώνουμε. Και δυναμώνουμε. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Να γαμάς το Χριστό. Να γαμάς το Χριστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Να γαμάς το Χριστό. Γαμώ το Χριστό. Το Χρήστο, παιδιά, λέει το Χρήστο. Δεν λέει Χρήστο. Χρήστος είναι γνωστός. Ο Χρήστος. Μω, φιλαράκι, πάρε τηλέφωνο ξανά. Λοιπόν. Τι έβαλες? Τι? Έκανε μίξη το παλικάρι ρε, εμείς είμαστε κακό προαίρετοι. Μπερδευτικά λίγο, δεν έχω ακουστικό γι' αυτό. Δεν μπορώ να τη βρω, δεν έχω ακουστικό. Αλλά εγώ έχω, πότε το μοιράζω από εκεί και από εδώ. Να ακούνε εκεί οι υπόλοιποι την παραγωγή για να πατάνε σωστά από πάνω. Ρήμες κάνε σαν αεροπλάνο. Τα ογκάζι και σε κλάνω. Δε φερμάρω. Σκότι μπλάζ, βάζω λάδι καροτέ. Ξυρίζω ποδαράκι και βγαίνω στην πλάσμα και σε βλέπω και γυαλίζεις. Φλάς φλάς, τα μάτια μου γίνονται άσπρα, δεν βλέπω. Που πατάω και γιατί πατούσα από την άμμο. Λάικι, τύποι παίζουν ρακέτες. Μήπως θέλεις κι εσύ να είσαι φέτες. Να πας στο γυμναστήριο, να βγεις στην ταξική. Να κοιτάζει τα κορίτσια, αυτό το μη. Εγώ κοιλιάκους τρελούς. Είναι φέτες του λούς. Απολύτω είναι μικρό, τι να πεις. Οχ, Μαναγία μου, ήρθε εδώ ένας μης. Να μας δώσει κάτι να κοιτάμε. Και τα μπράτσα του γυαλίζουν. Τι κάνει, πώς το κάνει αυτό, τι βάζει. Βάζει λάδι, βάζει ξύδι. Τρώει σαλάτα πριν να φύγει από το σπίτι και έρχεται εδώ στην πλάς. Ένα τέσσερο διχάλα και το άλλο τυρκουάζ. Το μαγιό θέλω να πω. Είναι νομίζω σαν το σι αυτό που μπαίνει και στον κόλο για να φαίνεται καλά το πόδι. Τετρακέφαλο, είναι δυνατό. Και κατακέφαλο, με πιάνει από τον ήλιο. Οχ, πήγα για ψάρεμα, ήμουνα δίπλα. Ήμουνα σε έναν τύπο που έλεγε με κόψες ρε μαλέκα, χάσα τον πίτι. Αρνέ το γυαλί και ο φράχτης δε μαλλί. Φτάσαμε εδώ πέρα και τα κάναμε κολλή. Έγινα μουνή με την άμμο. Απ' την κολοτρυπίδα που να βγάνω. Μπαίνω για βουτιά, γύρω κοιτάζω. Ένα, δύο, τα μωρά με κοιτάζουνε πολύ και γουστάρω, ερεθίζω. Με το βλέμμα μαγνητίζω και σκάω σαν το Σταν. Στην παραλία βλέπω και παραπέρα τη θεία τη Λία. Απ' τα εμείς ξανά που σκάνε εδώ πέρα τρελά. Για να σου ριχώσουνε τη ρήμα μας ξανά. Καυτή πρέπει να ακουστεί απ' του Θεοδόση φίλε τη φωνή. Χριστιανίκος MC δεν έχεις ξαναδεί. Τρολή αληθινή. Α, γκάγκστα παλικάριζιό. Το μεδούλι το τρελό. Ουδέτερος κι αυτός. Και δεν είναι χριστιανός, δεν είναι χριστιανός. Έλα μπου, πες μας.
Θα χώσει και θα σας πω. Θα χώσει και θα σας πω. Θα σας πω μια ιστορία. Για την Blaz, ακούστε. Κλάρινο γαμπρίρα και το βόλι παντού. Βγήκαν με ντου στις παραλίες. Κλατς κλουτς, παίζουνε ρακέτες. Σου σπάνε τα αρχίδια. Θέλεις να τους χώσεις δύο μύδια. Ξέρεις που. Στα αρχίδια. Α, α, ου, α. Κουφού και καράτε. MC καράτε. Ξύλο και κουμφού στη δάπνο του Φουκού. Λοιπόν, αυτή την παραγωγή την έβαλα στα τυφλά. Ωραία, θα χώσουμε με κλειστά μάτια. Μπαλόν. Παραγωγή στα τυφλά. Underground from Athens, Chaotic Radio. I can spell you the secret place to go you. It's a mystery, my friend, to go out when it's rain. Sunshine in Greece, Acropolis, like Moussaka, Souvlaki. Take Maga Kalamaki, take this, take that. Fuck it. This is underground style. Give me, pass me the cigarette. Hey, drink all the time, drink in all the way. King of the hill, give you string on of your brain, on. Oh, allô. Παίρνω το αντιλιακό και το βάζω στο λεπτό. Αλλό, είμαι εδώ, παχριζιάνο τρελό. Έχω να πω πολλά με και έχω δεν το ρο. Δεν έχω το ρο και μπορεί ο να σε μπερδέψω. Άλλα λέω, άλλα θέλω κι άλλα σκέφτομαι. Κάτι δεν ακούω ξαφνικά και ίσως βλέκομαι. Κάτι συμβαίνει με το beat, οπ. Αλητεία, παρανομία. Στα παγκάκια γεννέται, φίλε μου η βία. Αράζω με το κρού μου το τρελό. Σε κοιτάω, σε μαχαιρώνω στο λαιμό. Τι να δω και τι να πω. Το αίμα σου εγώ θα χρωματίσω εδώ. Τούρτας τρελός. Θα ραπάρει ξανά εδώ για το σταθμό ανατρεπτικό ηχό. Έλα τουρτά. Πες μια ατάκα, πες κάτι για τον Τάκη. Τον Τάκη τον Τζουκαλά που έριχνε τα νερά στο σουρωτήρι εδώ ξανά. Το θυμάσαι τον καμένο με μια κότα. Είχε βγει τον καημένο. Για τα νούμερα ξανά να το μάθουν στη γειτονιά. Ότι πουλάρε την πρέζα. Που φέρνει ο Χοντρούλης, ο Στρογγυλούλης, ο μικρός, ο Κοντούλης. Θα μας φάνε μαφιός για την αρκούδα ξανά. Να πούμε και τώρα που παρκούδα για την αρκούδα. Γιατί δίνω εκεί ψηλά τα δικά μας τα παιδιά. Τίγκα χριστιανικά σκάνε δίκυκλα ξανά. Παντού γύρω γύρω ξανά σε διασύρω. Σκάνε στο Άγιο Όρος και τι να δουν. Όπου πάνε τους πατούν. Μηχανάκια εκεί πολλά, παπάδες με XT 5,5 ξανά. Σούζες τρελές, παντιλίκια πολλά. Και κολλιές, και κολλιές. Οι τζίνες παίρνουν φωτιά και μυρίζουνε τα λάστιχα εδώ. Παπάδες κάνουνε ντου με ένα τροχό. Και τι να δω και τι να πω. Μπαίνω εδώ στο ρυθμό τον τρελό. Τη ρήμα μου σου φτύνω και την πίνω. Στο ντουμάνι μου φίλε, βλέπεις δεν ξεμείνω. Και το κάνουμε αληθινά. Και χωνούμε εμείς αληθινά εδώ στην τρόγλη κολλήρια. Ψι παλικάρις. Μπαίνει παλικάρις. Σε λέκτορα σε κρανά. Μπαίνει παλικάρις, ψάξε να ραπάρεις. Φίλε τα αρχίδια μου πάλι θα τα πάρεις. Μπαίνω παλικάρις, δεν είμαι ρε βαρκάρις. Εδώ στην τρόγλη θα τα πάρεις. Ο μάτσι που γελάει με τις μαλακές που λέω για δε μου και θε. Κάτι πιο καλό, κάτι πιο σύγχρονο. Κάτι ωραίο έτσι να σε τραμπουκίσω λίγο με steel trap. Ότι και καλά είμαι κάποιος. Ότι πουλάω ναρκωτικά. Αλλά κανονικά δεν βγάζω μία. Μένω ακόμα με τη μάνα μου. Παίρνω 360 το μήνα.
αλλά το παίζω έτσι. Κόκκις και γουνιά στα πιο ακριβά τα μαγαζιά. Εγώ και καλά πουλάω, σκάω με τον Μπάφμαν. Κολλάω διάφορα από εδώ και από εκεί, προβάλλουμε κόλλους. Είμαστε φλόροι όμως κατά βάθος όλοι μας. Δεν έχουμε φράγκα, καθόμαστε στα σπίτια μας, καράζουμε. Μένω ακόμα με τη μαμά μου κι ας είμαι 32 χρονών. Δεν έχω τι να πω, ρίμες κολλάω και καλά από εδώ και από εκεί. Όλα στην τελική είναι μόδα και προφίλ, όλα στην τελική είναι μια εικόνα. Χάθηκε, όλοι γίναν τζόμπι, όλα μια εικόνα γύρω μου. Δεν ξέρω που πατάω, τι να κάνω, γεμίζω κλαμπς με παιδιά που δεν έχουν πολλά ακούσματα. Και τι λένε και τι βρίσκουνε, λένε διάφορα, αλλά δεν είναι πουδενάζες. Κάνεις λες και τις τρως, τρως. Είναι το παρακός. Θα καταπάσω το ραπ και είναι μας ξανά. Που κυλάει ρε παιδιά σαν το ποτάμι του Γιάννια. Παίρνω τον μπάφο, το σκάω. Βλέπω το Χρήστο Φαντάρο, κοίτα ρε βλάχο. Έχω πάθει ζημιά, κάτι συμβαίνει. Τι αυτά, τι αυτά. Ο Χριστός είναι φίλος, είναι φίλος. Το Χριστούλη, άλλαξε τον πίτ, τον αγαπάω. Την Παναγία, την γαμάω. Όλους τους Άγιους, μαζί. Παρτούζα, σε ένα νησί. Θα φάμε μήνυση να καταλάβεις, εσύ δεν είσαι μισή. Δεν μπορεί να καταλάβει του λευτερή ψυχή. Πώς ακουστεί, ο Θεοδός λείπει και τι να πει. Τρέχει με τα μάξι, του έχει πάλι χαλάσει. Θα βάλει τα κλάματα, θα ακούει ρε Θανάση. Είναι πολύ κακό, είναι πολύ κακό το. Nice, fine, nine, this in time. Feels it on, sign this, this is on, it then does that feels. James Stone, nice in form, means it provides it, bonds it on, that's this. Still yes. An alpha system, beats it for dust. That's struggling, that's it, boss, that's it, boss, dos. Picking my balls, picking my nipples, like this. Españolo, Maripas, Portugalos, señor Valicari, Portugalos, habla español, hablas español. Vamos de español, caótico rati, zabuñero, cima pasaz, y de Palicari, MC Palicari, MC Palicari, Topi de Bendy. Και παρεκάρεις, και πιο παρεκάρεις. Ακούς παλικάρεις, και από πια ρεγάρεις. Και είμαι παρεκάρεις. Βαρικάρι παλικάρεις. Παλικάρεις, ακούς. Νοθέτρο, έρος, μέρο. Χαοτικό, ραδέρο. Ο, χαοτικό. Ενενίτο, τρέτο, κόμμα, έρος. Νοθούτρο, δαπατήθα, κομπαδέρος. Έγινε βλαχικό, ξαφνικά. Είναι μεγάλο τι είσαι παραγωγή. Γεια σου, καρέα! Γεια σου, καρέα! Να πούμε... Τζιμπίθ και τα λοιπά. Περπάτησα απ' τα σύνορα. Έξω απ' τη φράχτη, το 89. Το Σαμαρά, άνοιξε ξανά. Μπερίσα, έρευσε τις φυλακές. Και βγήκανε όλοι με μακέρι ρε το ξες. Στην Κηφισιά κατέβηκα να σας ψηρίσω ρε παιδιά. Είμαι Αλβανός και τα ακούς. Δεν μασάω και πίνω ρε κουσκούς. Πίνω τις φούντες, τις τρελές. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, σε σφάξα εχθές. Το ξες, χαβαλές. Ποιος είναι αυτός, ο Μπινές. Θα σου μακερώσω τη μούρη. Θα έχεις τα καμούρι και θα φας ένα αγγούρι. Τσιφσαρότ και μαλακίες. Δύο πιτς. Ε, θα συγκαμίζεσαι να. Τι κάνεις εκεί πέρα στην κονσόλα.
Θα σε δώσω, θα βάζω ρε τη μία βόλα. Ει ζόμπι. Ει ζόμπι. Θα σε τη γαμίσω την πουφάν τώρα. Εδώ είναι Βαλκάνια και όχι ρε Ευρώπη. Mercedes. Και όχι ρε τα ζόμπι που παίρνετε εσείς εκεί κάτω. Πίνετε μαλακίες σε άσπρο πιάτο. Και τι να πεις και τι να δεις μες στο κλαμπ ευθύς. Σκάει ο Αλβανός με την Καλάζνικοφ ξανά. Θα σου πάρει τα μυαλά στον αέρα και ψηλά. Με τη ρήμα μου ξανά. Με λένε Ρόνι, Ρόνι MC. Το θυμάσαι ρε φίλε, είσαι αδερφή. Η Λούμπεν η παρέα, εμείς τι κάνουμε όλα πιο ωραία. Εδώ όλη μέρη το δικό μου. Να το θυμάσαι εσύ για το όνειρό μου. Τι έγινε ρε, εγώ με το δεύτερο μπερίσα ρε και κόβει έτσι εσύ τι. Τι γαμίζω. Αλητίες, παρανομίες. Στα σχολεία πουλάν πορνεία. Τα βιβλία είναι αλητεία. Δεν λέγεται παιδεία και υγεία. Δεν είναι πια νοσοκομεία. Τα φάρμακα ξανά χαζεύουν τα μυαλά. Τα σύσσα ξανά. Τσίψα βρω πα. Ρε τα κούζ. Τσίψα. Πάμε μια τελευταία. Και ό,τι τύχει. Και ό,τι τύχει, συντύχει. Πάλι κακιά έτυχε. Βαρέθηκα να είμαι κακό σήμερα. Πολύ κακία στην τρόπη σήμερα. Πρέπει να γίνεις καλός. Δεν θέλετε να πούμε ένα ερωτικό. Ερωτικό. Μέσα από το δικό μου το μυαλό. Φιλωμένο θέλουμε. Σε είδα με τον άλλον. Και τι να πω. Μου ήρθε να αυτοκτονήσω. Στο λεπτό μου πέρασε από το μυαλό. Μια σκέψη τρελή. Δεν μπορώ να σταματήσω την καρδιά μου. Έξω από το σπίτι σου παραμονεύω όλο το βράδυ και σε ρωτάω ποιος ήταν αυτός, κούκλα μου που ήταν μαζί σου. Μήπως ήταν ο αδελφός σου. Πάνω στη ζάλη μου τηλέωση δεν έχεις αδελφό. Πάνω στη ζάλη μου τηλέωση δεν έχεις αδελφό. Όσο δέρμα και απετάξεις φιδίσεις δεν θα αλλάξεις. Ναι. Δεν ταιριάζεται σου λέω τόσο αντικειμενικά στο λέω. Πιάσε τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Δεν ταιριάζεται σου λέω τόσο αντικειμενικά στο λέω. Πιάσε τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Θα σου φτιάξω μακαρόνια με κιμά για να φας. Θα σε έχω όπα όπα βάς 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 ο παρασκευάς. Θα σου φτιάξω μακαρόνια κοκορέτσι και ό,τι άλλο θέλεις. Έτσι έτσι. Γιατί ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πολύ καλά. Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη. Θα είναι ουρανού κατά άνοιξη σου λέω. Ποιος είναι αυτός για σένα φως μου. Γέλα πουλί μου γέλα. Γέλα γέλα πουλί μου γέλα. Στα μάδα για στις γάλα και στα δέντρα κατουρώ. Πίνοντας ένα ρο. Με ένα τσιγάρο σαν μεγάλη κυμολία. Περιμένω κάτι πλοία να έρθουνε. Σε ένα μεγάλο λιβάδι με κάτι δοκάρια που περιμένουν τα παιδιά να κοιμηθούνε. Μα απ' τα άλλα τους στίχους του πιάτσικα ήταν όλα βαρετά. Δεν ξέρω γιατί τ' άκουγα. Ήμουνα κι εγώ μικρός. Τον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά έκανα γαλάζια τη θάλασσα. Ψαγμενιά και τα λοιπά. Εμφανίζομαι εδώ ξανά. Θα σου πάρω τα μυαλά με τη ρήμα μου ξανά. Συγχρονίζομαι εδώ, ανατρεπτικό σταθμό για το δικό σου το μυαλό. Είναι το δικό σου το καλό. Μαλακία έκανα πάλι εγώ. Γάμισα μπλιμπλίκια στο λεπτό. Βγήκανε παράθυρα πολλά. Θα φάω από τον μπου μια μπουνιά. Κλείσε κανένα παράθυρο. Έκλεισα το παράθυρο. Βάζεις. Τι είναι αυτό. Συνεχίζουμε αφού έχουμε ρέντα. Ήθελε να το κλείσουμε. Μας πήρε κατρακύλα. Μας πήρε κατρακύλα. Τελειώσαμε. Να τελειώσει η εκπομπή, έχει πάει 12 και 20. Έχω κλεισί αύριο. Μας την είπε, ρε. Πρόσεχε πώς μιλάς. Δε μάδαγες μαργαρίτες για να δεις αν με αγαπάς. Ερωτικά, συνεχίζουμε. Ερωτικά, όχι ερωτικά τώρα. Ανοίγεις ένα μαδάκι, σένα με ρωτάει, μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Είσαι ένας μικρός μπαγκλαμάς.
Φάση φίλε, φάση, φάση φίλε, φάση. Ήρθε ο Τάκη Τσάν εδώ να σας διδάξει πώς γίνονται τα ράψ ερωτικά, μαχητικά του δρόμου. Αλυτικά και ό,τι θες δικέ μου. Ήρθε στη γειτονιά μου με το παπί θα φας καρπαζιά. Είναι δικιά μου, εγκομμένα εκεί στη γωνία που βλέπεις. Θέλει εμένα, όχι εσένα ρε βλάκα, τι τρέχεις. Θέλει εμένα να τα πει, να γευθεί. Το ιδανικό τρελό, το μεδούλι το σοφό. Θανάτερο πορτοκάλι, την καρδιά γύρα, στον κόλο πινέλο. Σκέψεις για τέχνη, παντού, παντού, κλατς, κλατς. Παντού φουρνέλο, να βάλουμε φωτιά. Να φύγουνε όλα αυτά τα τρελά, τα δημιουργήματα, τα σάπια. Θυμάμαι όλες εκείνες τις στιγμές που ζήσαμε. Ερωτευμένοι αρχίσαμε και εγώ μεθούσα απ' τα φιλιά σου. Θυμάμαι όλα τα όνειρα στη μέση αφήσαμε. Και ευτυχισμένοι ζήσαμε με το καινούριο σου τον έρωτά σου. Και ευτυχισμένοι ζήσατε με το καινούριο έρωτά σου. Όσο δέρμα κι αν πετάξει φίδι, είσαι δεν θα αλλάξει. Όσο δάκρυα κι αν χάσει το μαμάκι σου θα. Η οθόνη έκλεισε, αλλά συνεχίζω ότι κλεψομούνι και η ρήμα εδώ σε 93,8. Όσο δέρμα και απετάξεις φίδι είσαι δεν θα αλλάξεις. Όσα δάκρυα και χάσεις το φαρμάκι σου θα στάξεις. Θυμάμαι όλες εκείνες τις βραδιές που ζήσαμε. Ευτυχισμένοι αρχίσαμε κι εγώ ανάσαινα από τα φιλιά σου. Θυμάμαι όλα τα όνειρα στη μέσα αφήσαμε. Και ευτυχισμένοι ζήσαμε με το καινούριο σου τον έρωτά σου. Ζήσατε για το λολέο, ζήσαμε δεν ξέρω δεν πειράζει. Όσο δέρμα κι αν πετάξεις φίδι είσαι δεν θα αλλάξεις. Όσο δάκρυα κι αν χάσεις το φαρμάκι σου θα στάξεις. Για όλες τις καταραμένες. Για όλες τις αχάριστες που δεν καταλάβανε. Και παλικάρια είχαν δίπλα τους. Ναι, Παντελίδης. Thug Life. Θα πούμε και κάτι της καλομήρας. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν το ξέρω και κανένα. Ρε γάμο, δεν τα ξέρω όλα. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Τι διαβάζεις. Κάνω όνειρα για τις μέρες που θα έρθουνε. Κάνω όνειρα να έρθουνε κι αυτές. Οι καυτές, οι ψηλές ανάποδες. Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Είναι από ο Θεός, δεν είναι πουθενά. Τον έψαξα παντού. Μπήκαμε του στην εκκλησία. Πριν λίγο ήταν εδώ ο Θεό, αλλά έφυγε για ανάγκη από ύπνο. Πήγε να ξεκουραστεί, γιατί αύριο έχει να κάνει άλλη μία ανάληψη. Φωτός σαν το Λάζαρο θα βαφτίσει. Κάποιο παιδί θα γεννήσει μέσα στην ψυχή. Κάτι θα πει, κάτι γίνεται με το δικό μου το αυτή σήμερα. Έχω κι εγώ καλό τώρα. Στον κόμβο κυβυσίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δολιά η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι εσύ σε μια απάτη. Δεν πάω να σε ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Εγώ σε λέω αγάπη. Τι να πεις. Αγάπη. Αγάπη. Τι να μας πεις. Αγάπη. 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 Τα σκληρά σου λόγια ήταν πέτρες πάνω σε γυαλιά. Και για νύχτες περπατούσα με τα πόδια μου γυμνά. Πού το βρίσκεις το κουράγιο? Τώρα και έρχεσαι ξανά. Και το δίκιο μου προσφέρεις για τα λάγματα πολλά. Όμως εγώ, πώς να σου το πω, είχα διαλυθεί όσο εσύ αναζητούσες μια καινούρια αρχή. Μια καινούρια αρχή. Άντεξα, κομμάτια και όνειρα μάζεψα. Άντεξα, τη μοναξιά μου την έκανα φίλη καλή. Άντεξα, να αρνηθώ ότι λάτρεψα. Φύγε πια. Απ' τη ζωή μου δεν έχω για σένα ζωή. Αντέξα. 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 Φυσάει πολύ από το σταθμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και τρέχει γκρίνο σου μοριάς. Τη μοναξιά μου πνίγει, πάνε να με τρελάνε. Τι μου κάνεις ρε, εγώ θα σε τρέχω για πάντα.
δύσκολες στιγμές εδώ στο στούντιο του 98. Μηνύσεις, raps, freestyle. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε να τα πάρετε! Λοιπόν, έστειλε ο Παντελίδης και λέει θα σε γαμίσω, θέλω πραγματικά δικαιώματα. Έλα, πάρε ένα ευρώ. Λοιπόν, να πιάσω λίγο τα μηνύματα από την αρχή. Κάνουμε υποφώνηση και την κάνουμε, γιατί είναι και περικιουρίστα που είχα πει την έχω στήσει. Φίλε, απάτη. Δύο Παντελίδηδες στείλανε το ίδιο πράγμα. Μπορεί το παιδί να έχει μπλοκάρει ο υπολογιστή σου και να, να όχι, το στείλει και νομίζω ότι. Είναι διαφορετικό. Το ένα ήταν με μικρά, το άλλο με κεφαλαία. Το ένα είναι Παντελίδης και το άλλο Παντελίδης. Τι θα γίνει. Δεν τώρα, ξέρω, θα τσεκάρουμε τσαϊπίση, παιδιά, εκεί πέρα πάνω τι γίνεται. Μην κλέβετε. CIA για το FBI με χέρια όποτε θέλετε. Τραμπουκίσμη. Μα την είπανε δηλαδή τώρα. Και καλά. CIA, FBI, δεν είστε πουθενά, όχι κράζονται FBI, CIA. Δεν τα λένε. Από εκεί και τέτοια, ναι, κατά τέτοια φάση. Ο Καρβέλας λέει να παίξουμε κανένα δικό τραγουδάκι στην άλλη εκπομπή. Μαλακές δεν παίζουμε, Καρβέλα. Καρβέλα δεν παίζουμε, γιατί όχι, δεν. Η Φρουπ μας λέει λατρεύω, Καρδουλίτσα, λέω να σκάσω στην Τρόγλη καμιά μέρα. Αμέ. Ξέρω εγώ. Έλα, απλά το νου σου, γιατί εδώ πέρα δεν πίνουμε. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και πένσα δεμένη. Ωραία. Και μείνησε και από τον Παντελίδη. Ωραία. Μπορεί, δεν ξέρω, θα στείλει κάποιο δικηγόρο. Για το δικηγόρο του διαβόλου. Μάλλον ότι... γιατί παίξαμε, είπα το κομμάτι του με τα, στα freestyle. Αυτά, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Τι ασκητώνεις πολυεθνικές, Παντελή. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα. Κάτι διάβασα, του είχαν χακάρει το κινητό, λέει, και αυτό που βρέθηκε. Του χακάραν και πήραν τραγούδια και φωτογραφίες και διάφορα. Φύγε, ρε. Έχουμε πει για τους παπαράτσι που πηγαίνανε και τον βγάζανε. Που ήταν να μπει στο ψυγείο. Εντάξει. Εδώ τους πάσανε. Παράνοια να πούμε. Τους πάσανε το τέτοιο, ρε, ξεκολλάτε. Τους πάσανε τον τάφο. Πήγανε εκεί πέρα, βέβαια, και πήραν όλα, όλα αυτά και γαλά που είχε εκεί πέρα που είχαν αφήσει οι φίλοι, ναι, από χιλιαδιό, ό,τι θέλετε, από βρακιά μέχρι οτιδήποτε θέλει εκεί πέρα είχε. Τα κλέψαν όλα αυτά, πήραν τις φωτογραφίες, πήραν το μάρμαρο. Κάνα δύο χρόνια στο eBay θα τα βρεις. Οι μαλάκες είναι. Η μαλακία είναι, φίλε, εκεί πέρα θέλω να καταλήξω. Δεν πήραν και τα κόκαλα τουλάχιστον. Δεν έχει λιώσει ακόμα, περίμενε. Λοιπόν, η CIA, η FBI. Σας κάνουμε έρωτα και εξερματώνουμε στα ματάκια σας. Το λέει λίγο πιο χυδαία, δεν μπορούμε εμείς. Ο Νίκος Καρβέλας, τι άλλο, τι πιο εύκολο σε αυτόν τον τόπο. Θα σας κάνω μήνυση. Και αυτός. Σε ποιο λόγο, να μας εξηγήσει. Δεν παίξαμε κομμάτι του, δεν έχει. Όχι, επειδή είπαμε ότι δεν παίζουμε μαλακές κομμάτια. Okay, εντάξει, έγινε. Και η Φρουπ λέει, μαναράκια, καλό σας βράδυ σε όλους. Μπράζερς. Δεν διαφημίζουμε, δεν πυρωθούμε. Λοιπόν. Άντε, μέχρι την άλλη Τετάρτη, σκεφτείτε πολύ καλά αυτά που ακούσατε σήμερα. Σκεφτείτε πολύ καλά, γιατί χωράμε και άλλες μηνύσεις, πιστεύω. Έχουμε ήδη τρεις κατοχυρωμένες. Σκεφτείτε αν θα ξανακούσετε. Εμείς θέλαμε να μεταφέρουμε την παρέα. Αυτό εδώ που κάνουμε, να το νιώσετε κι εσείς. Λοιπόν, έτσι κάθε Τετάρτη, κουβέντα Τρόγλι, κλείνουμε με Τρογλέμπορα. Είστε Τρόγλι. Ναι. Φιλιά, καλό βράδυ και τέτοια, ξέρετε. Καλή συνέχεια. Φιλάκια στο μυαλό. Ποια εκπομπή ήμασταν. Κουβέντα στη Τρόγλι. Καπιταλισμός. Στις κοινωνίες του κόσμου βασιλεύει ο καπιταλισμός. Οι άνθρωποι δίνουν την κάθε μέρα και στιγμή τους για να αναπαραχθεί ο καπιταλισμός, θυσιάζοντας την υγεία τους, ακόμη και τη ζωή τους. Ο καπιταλισμός βασίζει την κυριαρχία του στις σχέσεις εκμετάλλευσης. Αυτές οι σχέσεις μακροπρόθεσμα δηλητηριάζουν τον ψυχισμό του ανθρώπου με φρικτά αποτελέσματα όπως σοβαρά προβλήματα στην ψυχική υγεία, αλλοτρίωση της εικόνας που έχει για τη ζωή, δημιουργία της νοοτροπίας του σκυμμένου κεφαλιού. Κάποιο κομμάτι του κόσμου, σκεπτόμενο κριτικά προς το υπάρχον, αντιλήφθηκε ότι η ζωή χωρίς ελευθερία είναι μια κατάσταση που πρέπει να αλλάξει. Ο άνθρωπος πλέον μπορεί να ζει χωρίς να εκμεταλλεύεται βιαία άλλους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση. Η Διεθνής Άτυπη Ομοσπονδία Αναρχικών για την Κοινωνική Επανάσταση συνιστά εξέγερση μέχρι το τέλος της κυριαρχίας του καπιταλισμού, μέχρι το γκρέμισμα όλων των φυλακών
μέχρι την αταξική κοινωνία. Επανάσταση. Προϊόν των κατατρεγμένων ολόκληρου του κόσμου. Οδηγίες θα βρείτε σε στέκια, καταλήψεις, βιβλία, συζητήσεις. Έρχεται ο άλλος και μου λέει: «Άκουσες?» «Τι ρε», του λέω. «Τρογλωδίτες», μου λέει. «Πού ρε», του λέω. «Στη σπηλιά, στην Τρόγλη. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Κουβέντα εις την Τρόγλη. Στους 93 και 80. Έτσι κι ακούσεις, κόλλησες. Είσαι τελειωμένος. Έχεις αρρωστήσει», που λέμε. Βαθιά μιλάω. Την τρίτη φορά θα μου έρθεις μόνος σου. Θα μου πεις: «Πω το κεφάλι μου, δεν είμαι καλά. Έλα εδώ, κάνε μια κρόαση». Α, ησύχασε. Το μυαλό του, του φύγει αρρώστια, που λέμε. Πάει. Είναι δικό σου τώρα. Κάθε Τετάρτη στις 10, μπορεί δεν μπορεί, θα ακούσει. Έχει μπει στο λούκι. Δεν σώζεται με καμιά κυβέρνηση. 93 και 80. Κουβέντα εις την Τρόγλη.